Εδώ, στις επάλξεις μας εμείς, εδώ για να προασπίσουμε και τις απόψεις μας και τις θέσεις μας, αλλά προπαντός το δικαίωμα στη ζωή, στην επικοινωνία, αλλά εδώ γιατί αντιστεκόμαστε στην ψυχική λίμωξη του πανικού. Όλο αυτό τον καιρό νομίζω ότι έχετε και έχουμε καταλάβει όλοι ότι πρέπει να πάρουμε κάθε τι, κάθε μέτρο που μπορεί να υπερασπιστεί την υγεία τη δικιά μας, της οικογένειάς μας, την υγεία των διπλανών μας, των συμπολιτών μας. Γιατί δεν υπάρχει, αφού είμαι εγώ καλά, δεν με πειράζει πώς είναι οι άλλοι. Γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν ότι αυτές οι απειλές νικούνται όταν όλοι μαζί υπερασπιστούμε με τον καλύτερο τρόπο, λέω, αυτό το αγαθό της υγείας. Όμως δεν θα πεθάνουμε και πριν πεθάνουμε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι ή ανθρώπινα λάθη κάνουν ή υπερβάλλουν ή ενδεχομένως κάποιοι και να επενδύουν σε αυτό τον πανικό. Εμείς λοιπόν από εδώ σας καλούμε με δύναμη να αντιμετωπίσουμε και αυτή εδώ την καινούργια πρόκληση, και θέλω να πω ότι γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η ζωή έχει κινδύνους, έχει φυσικές απειλές, έχει επίκτητες απειλές, έχει και κατασκευασμένες απειλές. Θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον Γιάννη τον Τάσκα βεβαίως, τον Κώστα τον Ψωμιάδη, όπου πολύ περισσότερα θα έχει να μας πει για όσους σοβαρούς κινδύνους διατρέχει η οικονομία, καθώς είναι εκ των εμπνευστών, πρωταγωνιστών, είναι ο διευθυντής, ο αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδος FM Voice, της ημερήσιας ιστοσελίδας που ασχολείται ιδιαίτερος με τα οικονομικά και με τα πολιτικά ζητήματα, ο Τάσος Ογκουριώτης, που και αυτός για όλα θα έχει να μας πει, αλλά κυρίως και για το τι συμβαίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι γίνεται στον Εύρο. Είχαμε την ατυχία την προηγούμενη εκπομπή, μια μικρή αδιαθεσία να μας τον αποστερήσει από τη συντροφιά μας, αλλά τον έχουμε απόψε εδώ. Εγώ θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι η λύση δεν είναι ο πανικός, δεν είναι ο φόβος, δεν είναι η αναστολή της ζωής. Και γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά δεν θα πεθάνω ούτε από το φόβο, ούτε από τον πανικό, ούτε από όλα εκείνα που τρομοκρατούν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα. Και θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε, να φωτίσουμε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο που έχει απασχολήσει, πιστεύω, όλους. Μικρομεσαίους, μεγάλους, συσυγμένους στο χρηματιστήριο, νοικοκυρέους, δανειολήπτες, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομική αγορά? Βρίσκεται όντως το χείλος? 3 εκατομμύρια χάνονται, χήμαροι διατρέχουν τα χρηματιστήρια και εδώ της Αθήνας, της Ελλάδος, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Βρίσκουν κάποια ευκαιρία να απολύσουν προσωπικό, να τους πούνε ότι θα δουλέψετε από το σπίτι αλλά δεν θα πάρετε τα ίδια χρήματα, κάποιοι άλλοι να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους υποχρεωτικά? Ξέρετε, τα ΚΤΕΛ για παράδειγμα δεν έχουν κόσμο να μεταφέρουν. Το όντι στην πραγματικότητα. Ξεκινούν λεωφορεία με 3-4 επιβάτες. Και όταν δεν έρχονται επιβάτες στις πόλεις, στις κομοπόλεις, όταν δεν μετακινούνται οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν
υπάρχουν μόνο οι αγωνίες του τουρισμού. Τι μπορεί να μας φέρουν, οι ακυρώσεις δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και οι αγωνίες του καθημερινού μεροκάματου, του καθημερινού εισοδήματος στις μικρές και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε, αφού καλωσορίσω και πάλι τον Κώστα τον Ψωμιάδη, καλώς ήρθες Κώστα, τον Τάσο τον Κουριώτη, να δώσω τον λόγο στον Κώστα τον Ψωμιάδη για να ρωτήσω αν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος ενός καταστροφικού ντόμινου που έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, όπως ακροθυγώς λίγο πριν εισαγωγικά σας είπα, στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τελική κατάληξη την βαθιά ύφεση. Κωστή, τι θα ήθελες έτσι αρχικά να μας πεις και να μας βάλεις και εμάς στον προβληματισμό που αναπτύξατε και στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας FM Voice. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει στηθεί το σκηνικό γύρω από τον κορονοϊό, δημιουργεί αρκετές σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία της χώρας αλλά και παγκοσμίως. Το θέμα είναι ότι καταγράφονται αρκετές υπερβολικές αντιδράσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Για τη χώρα μας σημειώνω ότι η θάνατη από την απλή γρήπη είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη. Πλησιάζουν τους 100, ίσως να τους έχουν ξεπεράσει κιόλας. Αν τα στοιχεία που δίνονται είναι πραγματικά από τον κορονοϊό, είναι ελάχιστες οι απώλειες ζωής. Και μάλιστα τα κρούσματα, από ό,τι φαίνεται, περιορίζονται με βάση τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν φτάσουμε στο τι επιπτώσεις έχει αυτός ο κορονοϊός στα χρηματιστήρια και στην οικονομία, πρέπει να σημειώσω ότι όλες οι αγορές ήταν στα ιστορικά της υψηλά τους. Έβλεπα τις προάλλες, για παράδειγμα, ότι μετά την μεγάλη πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street την προηγούμενη Δευτέρα, μετά την πτώση, ο Dow Jones ήταν γύρω στις 23.000 μονάδες. Που 23.000 μονάδες είναι ρεκόρ. Είναι σαφώς υψηλότερο από το προηγούμενο υψηλό, να το πω έτσι. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η κατάσταση εκτονώνει, αδειάζει και μια φούσκα που είχε δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν μια ευκαιρία, να το πούμε πολύ δηλαδή, απλά. Δηλαδή μπορεί να ήταν είναι πρόσχημα, ευκαιρία, να ήταν ένα άλλο... Ότι είναι πρόσχημα είναι. Είναι 100% για μένα τουλάχιστον είναι σίγουρο. Ότι ήταν ένα πρόσχημα για να μειώσει τα ιστορικά υψηλά. Και βεβαίως και από την πτώση αυτή κάποιοι να θησαυρίσουν. Όσοι πόνταραν στην πτώση των αγορών. Έγινε λοιπόν αυτό όμως, είδαμε όπως το είπες, αλλά το λέω για να το τονίσω, στη Φραγκφούρτη, ναι, ακόμα παγκοσμίως. Και στο χρηματιστήριο εδώ βεβαίως. Της Αθήνας. Βεβαίως, γιατί προσέξτε, το κομβικό σημείο δεν είναι η Wall Street ή η Φραγκφούρτη ή το Λονδίνο. Το κομβικό σημείο είναι η Κίνα. Η κινέζικη οικονομία έχει σαφώς πληγεί ανεπανόρθωτα από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 2 μήνες, στην ουσία 3 μήνες με τον κορονοϊό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί? Όχι γιατί τα χρηματιστήρια της Κίνας είναι τα ισχυρότερα παγκοσμίως κλπ, αλλά γιατί έχουν μετατρέψει την Κίνα στον παραγωγό, παγκόσμιο παραγωγό. Να μείνουμε λίγο και θα πάμε στην Κίνα, σε αυτό που λίγο πριν έθιξες, ότι μπορεί να έδωσε ένα άλοθη. Και ήθελα να ρωτήσω τον Τάσο τον Γκουριώτη, καταρχήν, αν συμμερίζεται, αν και ο ίδιος σκέπτεται, είναι δυνατόν σε μια εβδομάδα 7 τρισεκατομμύρια και συνεχίζεται το κακό. Αλλά εγώ λέω κάτι που κατεγράφει το όντι, ότι δεν είναι σχήμα λόγου, να το πάρετε ακριβώς αυτό τώρα που λέω. Και να συνεχίζεται αυτή η καταστροφή και κερδίζουν τελικά ποιοι? Κερδίζουν τα επιθετικά funds, εκείνοι που δεν κατέχουν πραγματικά μετοχές στα χέρια τους, εκείνοι που πουλάνε και αγοράζουν αέρα. Αν τούτο συμβαίνει, αν συμβαίνει, αν αυτό είναι γεγονός, πάει, είναι γεγονός. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν
ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, ποιοι θα είχαν λόγο σε ένα πραγματικό γεγονός να επενδύσουν υπερβολικά, είτε για να διορθώσουν, είτε για να οικονομήσουν, είτε για να διαλύσουν οι οικονομίες χωρών. Σωστό. Αξίζει να δούμε την κατάσταση που υπήρχε πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Τα διεθνή χρηματιστήρια είχαν τεντώσει σε τέτοιο βαθμό που όλοι πραγματικά, και ειδικά οι Αμερικανοί, που όλοι πλέον αναρωτιόμασταν αν θα σκάσει η φούσκα ή με ποιο τρόπο θα σκάσει η φούσκα. Όχι αν θα σπάσει, με ποιο τρόπο θα σκάσει. Θα έσκαγε με πόλεμο, γιατί ένας πόλεμος, παραδείγματος χάρη μια σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας ή με Ρωσίας ή με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες και με όλους τους, τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, θα ήταν τρομακτικό. Ή θα έσκαγε με μια κρίση τύπου του 2008, αλλά με ακόμα χειρότερα χαρακτηριστικά. Και ήρθε ξαφνικά ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός ήταν από μηχανής θεός για τα χρηματιστήρια, για τις κεφαλαιαγορές, για τις αγορές και για όλες τις αγορές, και για τις αγορές ομολόγων και για οτιδήποτε άλλο. Ήτανε από μηχανής θεός. Γιατί ξεφούσκωσαν ήδη σε μεγάλο βαθμό και θα ξεφουσκώσουν και ακόμα περισσότερο ανώδυνα σε ό,τι αφορά το αίτιο. Το αίτιο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε. Γιατί όταν πάψει να υπάρχει το αίτιο, οι κεφαλαιαγορές θα αντιδράσουν κατευθείαν προς τα πάνω πάλι. Αλλά στο μεταξύ θα έχουν ξεφουσκώσει σε τόσο σημαντικό βαθμό, αλλά κυρίως θα έχουν ξεφουσκώσει λόγω μιας αιτίας η οποία δεν είναι καταστροφική, δηλαδή δεν είναι η κρίση της Lehman Brothers, παραδείγματος χάρη του 2008, ή δεν είναι ο πόλεμος, ο οποίος θα άφηνε πίσω του ερείπια και βαθιές πληγές, όπως επίσης βαθιές πληγές θα άφηνε και μια χρηματιστηριακή κρίση όπως αυτή του 2008, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ο ιός τεχνητός, όπως λένε, αν κατασκευάστηκε δηλαδή σε εργαστήριο. Είναι γεγονός ότι στην Ουχάν υπάρχουν εργαστήρια του Κινέζικου στρατού τα οποία ερευνούν βιολογικά και χημικά όπλα. Είναι πολύ πιθανό. Υπήρχε παλαιότερα ένα βιβλίο το οποίο ανέφερε τον ιό της Ουχάν. Δεν ξέρω αν είναι κατασκευασμένος, αλλά σίγουρα είναι πολύ βολικός για όλο αυτό που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την πραγματική επικινδυνότητα. Πραγματική επικινδυνότητα είναι ότι ο κάθε Έλληνας, να το πούμε για τους Έλληνες, κινδυνεύει 100 φορές περισσότερο αυτή τη στιγμή να είναι θύμα τροχαίου δυστυχήματος παρά από το να κολλήσει κορονοϊό και να πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα λεπτό. Να συμπληρώσω, είπαμε... κάτι, να συμπληρώσω κάτι έτσι για να έχουμε την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα. Είπαμε για τα φουσκωμένα. Να πω μόνο αυτό και μαζί με ό,τι θες να μας πεις, απαντήστε μου και σε αυτό. Είπαμε λοιπόν για χρηματιστήρια που είχαν ωραία υπερβολικά φουσκώσει προσδοκίες ή ό,τι άλλο. Είχαν αυξήσει μετοχές, είχαν. Το χρηματιστήριο Αθηνών έζησε αυτό στην προεκλογική περίοδο. Και είδαμε σε μια εβδομάδα ό,τι κέρδισε το 2019 να το χάνει. Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Έτσι, έχει σημασία αυτό. Ναι, μετά τις εκλογές. Μα 10 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, το χρηματιστήριο σε μια Αθηνών είχε φουσκωμένες και εδώ ένα χρηματιστήριο που αγκομαχούσε να περάσει είναι τα 700, κατηγορία. Τα 800. Είναι, άρα είναι εδώ άλλη κατηγορία. Η Ελλάδα είναι άλλη κατηγορία. Δηλαδή εδώ γράφει ο φίλος μας ο Τόμπρας στην υπέρβαση. Ρε παιδιά, ξέρετε οι τράπεζες, λέει, πόσο χάσαν. Ναι, χρηματιστήριο είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία, δεν θεωρείται. Δεν θεωρείται χρηματιστήρια. Είναι τόσο ρηχή η αγορά, να σας πω ότι είναι απλά πολύ απλά. Με 10 μετοχές μπορείς να γυρίσεις το χρηματιστήριο. Ναι, δεν είναι τώρα χρηματιστήριο αυτό. Τώρα ακριβώς. Θεού, είναι, παίζουν κάποιοι ή πολύ μικροί, πολύ μικρές εταιρείες ή κάποιοι με κάπως μεγαλύτεροι παίζουν τράπεζες. Αυτό δεν είναι χρηματιστήριο. Δεν είναι ούτε στα αναδυόμενα, ούτε στα μεγάλα, ούτε στα μικρά, ούτε σε τίποτα. Συγγνώμη, θυμάσαι τι θες να πεις, έτσι, Κώστα. Ναι. Ρωτάω τώρα τον κύριο Ψωμιάδη, λοιπόν, για να μην το πω εγώ.
αυτή την ώρα πόση είναι η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών μας? Ναι, δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Διάβαζα στην υπέρβαση. Ναι. 5,5 δισεκατομμύρια. Και να σας πω κάτι. 5,5 δισεκατομμύρια. Μην το πόσα έχουμε δώσει. Μην το παίρνετε. Πόσα τους έχουμε δώσει. Λεπτό. Πόσα σε καταθέσεις. Ναι. Πόσα σε κρατικές. Ακριβώς. Πόσα σε φόρους που δεν πληρώνουν από την εποχή του, από το 2009. Ακριβώς αυτό δείχνει το πόσο στρεβλό είναι το ελληνικό χρηματιστήριο. Και να μας πάρουν και να τα σπίτια. Να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Και να μας πάρουν και τα σπίτια. Από τον Απρίλιο είναι το επόμενο. Δηλαδή, να σας πω ένα πολύ κομβικό σημείο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ. Κεφαλαιοποίηση 300-400 εκατομμύρια. Χτίζει μονάδα 1,5 δις. Αυτή η μονάδα δεν υπάρχει μέσα στην κεφαλαιοποίησή της. Δηλαδή είναι 5 φορές μεγαλύτερη η αξία της μονάδας που χτίζει της μίας της στην Πτολεμαϊδα. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο στρεβλό είναι το ελληνικό χρηματιστήριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήθελα να πω προηγουμένως το εξής, μιλώντας για τις διεθνείς αγορές. Πριν από ένα χρόνο περίπου, σε σχετικά normal συνθήκες παγκοσμίως, η αξία των συναλλαγών που γίνονταν κάθε μέρα στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν 11 φορές πάνω από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή πάνω από την παγκόσμια παραγωγή της ημέρας 11 φορές παίζανε κεφάλαια. Ακριβώς. Αυτό όχι απλώς είναι στρέβλωση. Εδώ λειτουργούν οι νόμοι του καπιταλισμού που λένε ότι πρέπει να καταστρέψω ένα κομμάτι του κεφαλαίου για να μπορέσω να λειτουργήσει το υπόλοιπο και να ξαναβγάλει υπεραξία. Και αντιστοίχως θα άξιζε τώρα, να δούμε ακριβώς, και τα δάνεια και τα χρέη όχι μόνο των επιχειρήσεων. Σωστό. Και των κρατών. Σε ένα μέγεθος είναι αυτό που λέτε και οφείλουμε να το κρατήσουμε για εκείνους που θέλουμε να προβληματιζόμαστε. Και θα πάμε, θα το κάνουμε και φραγκοδίφραγκα. Γιατί μου λένε, κάντε το κελιανά, τι μπορεί να σημαίνει, τι περιμένουμε, τι είναι αυτό. Θα έχουμε ανάπτυξη 4% που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχουμε 4% ύφεση. Ανάπτυξη. Έτσι δεν έλεγε. 4% ναι, στην τετραετία μπορεί να έχουμε. 4% σε όλη την τετραετία. Συνολικά. Ναι, δηλαδή κάθε χρόνο να προσθέσουμε κάτι. Μπορεί. Λοιπόν, όχι για να πούμε για τις τράπεζες. Γιατί αυτό που έδειξες προηγουμένως, Νίκο μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχασε τρεις εθνικές ευκαιρίες, γιατί ήταν εθνική ευκαιρία, να κρατικοποιήσει τις τράπεζες, να τις εθνικοποιήσει. Η μία ήταν το... Πολύ αριστερός, σε βλέπω, Τάσο. Όχι, δεν είναι αριστερός. Είναι η πραγματική και η σωστή, η μόνη σωστή αντίδραση που έπρεπε να είχε υπάρξει ήδη από το 2008, με τη μεγάλη κρίση. Εκεί έπρεπε για πρώτη φορά να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες. Η δεύτερη φορά που έπρεπε να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες ήταν το 2010-2011. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Και το 2015-2016. Ανταυτού οι τράπεζες δανείστηκαν. Κάναμε πόσες φορές δώσαμε στις τράπεζες λεφτά. Όχι τράπεζες. Τρεις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις. Ο ελληνικός λαός δανείστηκε για να ανακεφαλαιοποιήσει ιδιωτικά ιδρύματα, τα ανώνυμες εταιρείες, ακριβώς, τα οποία μάλιστα πόσα λεφτά θυμάστε, παρέμειναν, περιήλθαν περίπου πλέον, θυμάστε, και σε ξένα πόσα, χέρια. Πόσα δώσαμε? Η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση ήταν 35 δις, αν θυμάμαι. Η τελευταία. Ήταν για 35 δις, έγινε λιγότερα. Αν θυμάσαι, έμεινε και το μαξιλάρι των 12-15 δισεκατομμυρίων. Αλλά οι δύο πρώτες νομίζω στήχησαν τόσο περίπου. 30-35 δισεκατομμύρια. Άρα έχουμε δηλαδή 20 και 35, 55 δισεκατομμύρια δάνεια του ελληνικού λαού προς τις τράπεζες. Το αίμα του ελληνικού λαού. Προς τις τράπεζες, λέμε ότι είναι δάνεια τα οποία πήρε ο ελληνικός λαός, τα έδωσε σε ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες εν τέλει μάλιστα, και αυτό έχει και τη σημασία του, περιήλθαν στα χέρια ξένων. Μπορεί λοιπόν να μην προχώρησαν οι εθνικοποιήσεις, είπε ο Κώστας Ψωμιάδης, βρε αριστερό σε βλέπω. Εγώ θα του θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Παναγή Παπαλιγούρα, εκείνοι και αν είσαντε, ποιος, τι θα έλεγε κανένας. Όχι ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν τόλμησε να αγγίξει αυτό. Δογματικό θα έλεγε. Υπό άλλες συνθήκες όμως. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, τι μας λέει σήμερα ο κύριος Ψωμιάδης για να έρθουμε? Ναι, λέει, δεν έγινε
η εθνικοποίηση. Αλλά να, λέει ο Μητσοτάκης, το βλέπετε, παίρνει κεφάλια, λέει, στις τράπεζες και γράφει, και θέλω να μας πει, και θα γυρίσουμε στο μεγάλο θέμα, ποιο προσφυγικό, ποιος Ερντογκάν, ποιος κορονοϊός. Σε άλλο πεδίο έρχεται το μεγάλο μπαμ, εκεί που σχεδόν κανένας δεν το περίμενε. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας, σε σύσκεψη κορυφής της περασμένης Κυριακής, ο Μητσοτάκης αποφάσισε, πρώτον, την επίσπευση, λέει, των μεγάλων αλλαγών στις ηγεσίες των 5 τραπεζών. Τον λειτουργικό μετασχηματισμό καλά, την ανανέωση του Στουρνάρα, τη στήριξη του υφυπουργού Γιώργου Ζαβού αρμόδιου για τις τράπεζες. Είχε καλέσει, λέει, αυτές τις μέρες τους τραπεζίτες, το μάθατε. Ναι. Θα μας τα πείσει να μην τα πω εγώ. Τη δρομολόγηση των πληστηριασμών, αμή. Μα ούτως ή άλλως. Και με δυο λόγια, λέει, ο Μητσοτάκης, κόντρα στην αδράνεια του πρώτου εκταμίνου και σε αυτό τον τομέα, αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική έναντι των ηγεσιών των τραπεζών. Θα πάρει κεφάλια. Τι ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ? Ναι, βεβαίως, γιατί ο χρόνος, η κλεψίδρα αδειάζει. Εννοώ η κλεψίδρα όσον αφορά την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, των σκελετών στις ντουλάπες των τραπεζών. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, οι ηγεσίες των τραπεζών και των 5 τραπεζών, των συστημικών, δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Και τον Απρίλιο, προς το τέλος του, θα πρέπει να έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα, ώστε εκεί δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει η κυβέρνηση, γιατί πλέον μπαίνουμε στο χρόνο. Θα αλλάξει, λοιπόν, τους τραπεζίτες. Όπως βεβαίως. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι θα χάσουν τη θέση τους. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Ζητώντας από τους πώς θα τους αλλάξει. Ναι. Πώς θα τους αλλάξει, αφού δεν έχει τελειώνει ούτως ή άλλως οι περισσότερες, αρκετοί από αυτούς, τελειώνει η θητεία τους. Και πρέπει ή να ανανεωθεί ή να φέρει με τη διαδικασία μέσω των διεθνών οργανισμών που επιβλέπουν το τραπεζικό σύστημα, με τη διαδικασία αυτή να περάσει από συνεντεύξεις καινούριους, τους οποίους θα είναι και απόλυτα ελεγχόμενοι, γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν είναι. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο και καμία δυνατότητα να αλλάξει κανέναν σε οποιαδήποτε τράπεζα. Γιατί σε όλες τις τράπεζες, όχι, δεν, το δημόσιο, όχι, πώς. Όχι, γνωμοδοτικά, ότι... γνωμοδοτικά, ναι, ναι, αλλά το δημόσιο έχει ένα μικρό ποσοστό στις τράπεζες. Σωστό. Δηλαδή θα πάει, παραδείγματος χάρη, να πούμε μία τράπεζα στην τύχη, Πειραιός, η τράπεζα Πειραιός, ναι, που είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, λόγω υποκαταστημάτων, τζίρου κλπ. Πώς ξέρουμε ποιοι είναι οι μεγαλομέτοχοι? Σωστά. Πώς θα τους πείσει? Όμως, μένουν στο Μαϊάμι, οι μεγαλομέτωχοι όμως συνήθως ψηφίζουν αυτό που θα προτείνουν από τη μία η κυβέρνηση και από την άλλη οι θεσμοί. Άλλο οι θεσμοί. Μετά τις συνεντεύξεις που θα γίνουν, λοιπόν, και μετά τη διαδικασία που ακολουθείτε, όποιος προταθεί, ναι, αυτός θα αναλάβει. Είπες μια πολύ σωστή λέξη. Θεσμοί. Μπράβο. Δανειστές. Μπράβο. Να τους λέμε δανειστές. Οι οποίοι δανειστές στην ουσία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι οι εκπρόσωποι των, ναι, μεγαλομετόχων των τραπεζών. Μπράβο. Έτσι δεν είναι κάτι άλλο. Δεν εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοκράτους. Υπάρχει, λοιπόν, περίπτωση οι δανειστές να πούνε θα μπει ο Νίκος και η κυβέρνηση να πει όχι, θα μπει ο Τάσος και να μπει ο Τάσος? Όχι, η κυβέρνηση θα πει να μπει ο Νίκος και θα συμφωνήσουν οι θεσμοί. Ναι. Τα ξέρουμε αυτά, είναι, ναι, σχεδόν προκαθορισμένα. Γιατί υπάρχει και ένα κομβικό σημείο σε αυτή την ιστορία. Είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Α, μπράβο. Ο οποίος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Α, μπράβο. Αυτός από πού ακούει? Από τον ΑΣΕΠ? Από ποιο? Από ποιον ΑΣΕΠ? Λέω, ο Στουρνάρας. Όταν έβαλε τον κύριο Πανταλάκη, ας πούμε. Ναι. Και μάλιστα σε κόντρα του Τσίπρα και της κυβέρνησης. Φανταστείτε, 4,5 χρόνια, 4,5 χρόνια δεν μπορούσαν να τον αλλάξουν. Τίποτα. Ούτε στην Τράπεζα Αττικής τώρα μιλάμε, έτσι. Όχι στην Πειραιώς. Μάλιστα. Καταρχήν είπατε για συνεντεύξεις. Δηλαδή περάσανε από συνεντεύξεις, ναι, αυτοί. Ναι, ναι, είναι η διαδικασία έτσι. Α, σε παραμύθι δηλαδή. Ναι. Ξέρετε, όμως, ναι, ξέρετε όμως πώς γίνονται αυτές. Δηλαδή σε Πανελλήνιες, με ΑΣΕΠ, ρωτάει και ο Λάζαρος. Γιατί θα κάνει και ο Λάζαρος, λέει, η αίτηση, αν είναι να πάει. Να κάνει. Αλλά πρέπει να έχει ποιον θείο στην Κορώνη, τον Στουρνάρα ή τους θείους. Εγώ θα πρότεινα να κάνει. Τους θείους του Στουρνάρα, γιατί τον Στουρνάρα. Ο Κυριάκος Οκτώβρας θα κάνει. Ο Κυριάκος. Θα του το πω στην επόμενη εκπομπή. Τη θεία στο Βερολίνο πρέπει να έχει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
Δεν ξέρω αν επέτρεψα στον Κώσταντο Ψωμιάδη κάποια στιγμή κάτι ήθελε να πει. Εάν το θυμάται και θέλει, πριν πάμε στο διάλειμμα. Όχι, πάμε στη ροή, πάμε στη ροή, όπως λοιπόν, την έχετε εσείς. Σε λιγότερο από ένα-ενάμιση λεπτό είμαστε πάλι μαζί σας. Στείλτε τα δικά σας ερωτήματα, στείλτε τις δικές σας θέσεις. Προσπαθούμε να απαντούμε σε όλους. Με ρώτησε ο Τάσος Γκουριώτης πώς πάει η εκπομπή και του είπα ότι από κάθε νομό που εκπέμπει μέσω των συμμαχικών αυτών καναλιών της περιφέρειας παίρνουμε την αντίδρασή σας, βλέπουμε την αγάπη σας μόνο μέσα από την επώνυμη, τη δικιά σας την επικοινωνία, είτε όταν παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό που έχετε, είτε όταν μέσω email μας στέλνετε ή όταν έρχεστε να μας συναντήσετε ή και με τον κλασικό τρόπο. Ναι, αυτή τη βδομάδα είχαμε και 2-3 γράμματα μέσω ελληνικών ταχυδρομείων και μας γύρισαν σε εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν τόσο ζεστά ακόμα και μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Θέλουμε λοιπόν την επαφή, είναι η δύναμη που παίρνουμε από εσάς, είναι η ανταπόδοση και η αποζημίωση, γιατί έχουμε ξαναπεί, προσπαθούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή μαζί με τον Γιάννη τον Τάσκα, μαζί με όλους τους συνεργάτες, να λέμε εκείνα που πιστεύουμε, εκείνα που γνωρίζουμε και όχι εκείνα που μας λένε. Γιατί τι φοβερό είναι να πηγαίνεις και να βάζεις ένα κανάλι και να λες ποιος τα λέει αυτά τώρα, α αυτός, α καλά καλά. Αυτός τα λέει γιατί αυτά του τα είπε το αφεντικό του, ούτε καν το κόμμα. Ποιανό είναι αυτό το κανάλι, είναι του κυρίου τάδε επιχειρηματία. Α, και προχτές κάνανε κάτι στο Βελόπουλο, άρα καταλαβαίνω ότι ο τάδε επιχειρηματίας ή ο τάδε για να πειράξει ή για να ενισχύσει εκείνον ή εκείνον, κάτι συμβαίνει. Είναι υποψιασμένοι όλοι. Εδώ εμείς λοιπόν, μιας και δεν πληρωνόμαστε, δεν έχουμε αφεντικά και γι' αυτό και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Δόξα τω Θεώ, και αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε εσάς, ευχαριστούμε όλα τα κανάλια που μας αναμεταδίδουν και ζητάμε την αγάπη σας και την επικοινωνία μαζί σας. Εδώ ο κορονοϊός δεν μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας τη σχέση. Πάμε. Πρέπει να το διασκεδάσουμε, γιατί με όλους αυτούς τους μαϊντανολόγους, όλους αυτούς τους ειδικούς που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια, έχουμε τρελαθεί. Μέσα στην αντίφαση έχει έρθει σε αυτό το δεύτερο μέρος και είναι κοντά μας ο Γιάννης ο Ντάσκας. Ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν του έχουμε βάλει απουσία. Μπορεί να έρχεται με μια μικρή καθυστέρηση, είναι guest star, τι να κάνουμε. Καλώς ήρθες Γιάννη. Ο Γιώργος Σονούλας, όπου όσο βλέπαμε τώρα αυτό το φιλμ, τον ρωτούσα, ρε παιδί μου, εκεί στην Ευελπίδων, εσύ που είσαι εκεί συνέχεια κάθε μέρα με χιλιάδες κόσμο που πάνε, έρχονται, πάρα πολλοί μάλιστα είναι και Ρωμά. Πολύ, πολύ, πολύ Ρωμά και αυτοί πάνε λεφούσι και την πέφτουν πάνω στον δικηγόρο. Δικηγόρο μου να σου πω και τον αγκαλιάζουν και τον φιλάνε ματσαμούτσα εκείνα τα άλλα. Δηλαδή, αυτά τα έχει λύσει και η πολιτεία και αυτά. Και έτσι
Όλο το πρόβλημα είναι αν θα πηγαίνουμε ή όχι την Κυριακή στην Εκκλησία, αν κάποιοι θα μεταλάβουμε ή όχι. Και θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο Τονούλα, αν θέλουν και οι άλλοι φίλοι που είναι εδώ, ο Κώστας ο Ψωμιάδης, ο Τάσος ο Γκουριώτης, τους βλέπετε, είμαστε όλοι σε απαρτία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον Γιώργο Τονούλα το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας που ταξίδεψε άθικτο, απαράλλακτο, μέσα στην αδυσόπιτη ροή των γεγονότων 2000 τώρα χρόνια, επιβιώνοντας, χαρίζοντας ελπίδα στην πρώτη γραμμή του πολέμου, μέσα στα νοσοκομεία, στις κατοχές, στις επιδημίες, στη Σπιναλόγκα, στα σανατόρια. Στην Πάτρα είχαμε το σανατόριο, ήταν για τους φυματικούς. Μέχρι πριν 3-4 δεκαετίες τους έδιωχναν από το σπίτι για να μην κολλήσουν οι άλλοι. Και όμως εκεί υπήρχε εκκλησία μέσα στο νοσοκομείο που λειτουργούσε συνέχεια και ο παπάς κατέλειε το Άγιο Δισκοπότηρο και δεν πάθανε τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με δέος, όσοι πίστευαν προσήρχοντο, είτε ήσαν ασθενείς, είτε ήσαν αυτοκράτορες, βασιλιάδες, απλοί, ταπεινοί άνθρωποι, στο Άγιο Δισκοπότηρο. Όλα τα άλλα λοιπόν τα λύσαμε και τούτο εδώ έχει μείνει. Τι είναι τούτο εδώ ρε παιδί μου, και ποιοι κυρίως έτσι ανησυχούν? Εκείνοι που την προηγούμενη βραδιά μπορεί να ήταν στο καφενείο, στην καφετέρια, στο μπαρ, ήρθαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας έξω από τη Μητρόπολη να μου πάρουν συνέντευξη και λέω ρε παιδιά, χτες ήταν των Αγίων Θεοδόρων και πήγα σε 5-6 γιορτάσα που γινόταν έτσι, έχει για καλυμμένο κόσμο, που χορέψαμε, που τραγουδήσαμε, που είμαστε εκεί ο ένας κοντά στον άλλο, καλά κάναμε. Όχι, πρέπει να προφυλασσόμεθα. Αλλά δεν θα σταματήσει και η ζωή μας, η κοινωνική. Τα μπαρ στην Πάτρα, τίγκα, απαγορεύτηκαν. Τι το κατάλαβα, οι ταβέρνες μήπως, τα εστιατόρια. Εσείς τώρα γιατί μου ήρθατε έξω εδώ από την εκκλησία? Τι να σπεκουλάρετε δηλαδή? Γιατί δεν με ρωτάτε με ένα σαν πολιτικό τον Νούλα που μέσα τώρα στην Ευελπίδωνε έχει χαιρετήσει σήμερα 2-3 χιλιάδες κόσμο, αφού τον περιμέναμε αν θα έρθει ή όχι την προηγούμενη εβδομάδα και λέει συγγνώμη είχα λέει 20 υποθέσεις. Και τι είναι, είναι με δυο μπουκάλια νεύτη, δεν ξέρω τι, ενόπνευμα εκεί. Αντισηπτικό, αν είναι να μας πει που το βρήκε, γιατί υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά του αντισηπτικού. Λοιπόν κύριε Νούλα, εσείς τι λέτε τώρα, όλο αυτό τώρα που γίνεται? Να πω αυτό, κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση, ξεκινήσω από τα δικαστήρια, φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία. Μου κάνει εντύπωση που τα δικαστήρια που είναι πραγματικά ο συγνωτισμός των ανθρώπων είναι απίστευτος. Κάθε καρδιάς καρύδι, σε κλειστές αίθουσες, κακώς αεριζόμενες, ελλιπώς καθαριζόμενες. Είναι εστίες μολύνσεως, είναι ξεκάθαρο, τα πόμολά τους, οι πόρτες, τα πάντα. Επειδή το κράτος βγάζει χρήματα, αυτός είναι ο λόγος για μένα, δεν έχει ακουστεί τίποτα για κλείσιμο των δικαστηρίων. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Βλέπω ότι δώσανε εντολή να κλείσουν ανοιχτοί χώροι όπως γήπεδα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον ακόμα συνεχίζει τα σχολεία να τα έχεις εν λειτουργία, άγνωστο για ποιο λόγο, τα σχολεία τα οποία τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, είναι γνωστό ότι είναι επιρρεπή στη δημιουργία και στο κόλλημα ιώσεων. Για ποιο λόγο ακόμα τα σχολεία όλα λειτουργούν? Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Για ποιο λόγο λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, απίστευτο κι αυτό, που αν πιάσεις, λέει, το λέγανε προχθές στις ειδήσεις, αν πιάσεις, λέει, μια πόρτα ή ένα λευγέ. Χειρολαβή. Μια χειρολαβή. Έτσι. Για να φύγει αυτό θέλει 7-8 ώρες. Και έχει περάσει χιλιάδες κόσμο. Μιλάμε 500.000 την ημέρα. Απίστευτο νούμερο. Λοιπόν, και από την άλλη, φοβόμαστε για πράγματα τα οποία δεν είναι της ίδιας σημαντικότητας. Είπα για τα ανοιχτά γήπεδα. Λοιπόν, και φυσικά για τα δικαστήρια. Τώρα, ας πάμε στο θέμα της Θείας Κοινωνίας που έχει ακουστεί πάρα πολύ και έχει γίνει πλέον το πρώτο θέμα. Μάλιστα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάποια κόμματα πολιτικά θεώρησαν ότι είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τα προβλήματα με την Τουρκία, ακόμα και με τα προβλήματα που έχουμε τα γενικότερα σαν Ελλάδα, τα θέματα των δανείων κτλ. Να βάλουν πρώτη είδηση στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Κοιτάξτε, νομίζω η απάντηση για μένα είναι πάρα πολύ απλή. Εάν και εφόσον πιστεύεις, είναι θέμα να πιστεύεις. Αν και εφόσον πιστεύεις ότι η Θεία Κοινωνία αποτελεί αίμα και σώμα και αίμα Χριστού, νομίζω η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Αν θα πρέπει να κάνεις την Θεία Κοινωνία, δεν πίνεις κρασί με κουταλάκι, είναι προφανές. Επίσης, να θυμίσω ότι μέχρι πρότινος, να τονίσω ότι ο κορονοϊός είναι ένα είδος γρήπης.
αυξημένης γρίπης, θανατηφόρας γρίπης, δεν είναι μόνο βέβαια θανατηφόρα γρίπη. Έτσι. Και άλλες γρίπες έχουν στο παρελθόν έλθει και έχουν σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουν πάρει μέσα δημοσιότητα. Έτσι. Κατώ θύματα είχαμε. Από την απλή γρίπη. Έτσι, μπράβο. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι στην ίδια βαθμίδα για μένα τουλάχιστον. Δεν είμαι γιατρός, από αυτά που ακούω. Αξιολογώ αυτά που ακούω. Στην βαθμίδα της γρίπης. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν δόθηκε εντολή, ούτε καν σκέψη δόθη να σταματήσουν τη θεία κοινωνία, επειδή κάποιος πιο πριν ήταν γρεπιασμένος ή μετά από αυτόν που κοινώνησε, ή αν ήμουν εγώ ή να κάποιος άλλος, και αυτό γίνεται κατά χιλιάδες κάθε εβδομάδα. Άρα θεωρώ για ποιο λόγο να δοθεί αυτή η κατεύθυνση, σώνει και καλά να σταματήσει η θεία κοινωνία. Δεν το καταλαβαίνω. Άπειροι άνθρωποι που έρχονται και κοινωνούν πριν το θέμα του κορονοϊού, με γρήπη κινδυνεύεις να κολλήσεις εφόσον πιστεύεις ότι είναι ένα κρασί με ψωμάκι. Αν δεν το πιστεύεις αυτό, δεν έχετε κανένα να κολλήσει. Μου λέει, ξέρεις, κόλλησα, πήγα και κοινώνησα και κόλλησα γρήπη. Δεν ακούστε από κανέναν. Α, γίνει τώρα. Πολλά γίνονται τώρα. Αν έχεις όμως συμπτώματα, καλό είναι να. Καλό, διαφωνώ σε αυτό. Να βάλει την μετάλληψη μετά από 2-3 εβδομάδες. Αν είσαι κακεντρεχής, προβλήματα γενικότερα στους γύρω σου. Είναι ένας τρόπος να δημιουργήσεις προβλήματα και σκέψεις. Συμφωνώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι να γίνει το κορυφαίο θέμα πρώτο στην ατζέντα των πολιτικών θεμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, είπε κάτι ο κύριος Ψωμιάδης. Επανάληψη απλή θα κάνω και θα θέσω ακόμα ένα ερώτημα και θα ακούσουμε ένα καινούριο Μητροπολίτη. Πριν λίγο καιρό δηλαδή εξελέγει, χειροτονήθηκε και ενθρονίστηκε στη Λαμία. Πράγματι, ξέρετε ότι οι ιερείς πηγαίνουν και στα σπίτια και κοινωνούν ασθενείς. Άρα, αν κάποιος τόσο πολύ το θέλει, δεν θέλει να διακόψει την επικοινωνία του με το μυστήριο, μπορεί και αυτό να κάνει, που είπε ο κύριος Ψωμιάδης. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Δεν είναι λόγος ούτε εμείς απέναντι σε εκείνους που έτσι νομίζουν ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί βλέπετε ότι ο αντιρατσιστικός νόμος που έχουμε τον κύριο Δημητρά να έχει κάνει βιομηχανία μηνύσεων, δεν έχει καμιά διάταξη που να καλύπτει τις ρατσιστικές διαθέσεις κάποιων εναντίον της Ορθόδοξης θρησκείας. Καμία, κύριε Νούλα, απευθύνομαι σε εσάς που είστε δικηγόρος, αν και ο Γιάννης ο Ντάσκας δικηγόρος είναι, αλλά κρατήστε τούτο, άσχετο μεν, αλλά ας έχει ακουστεί. Ο Ανδρέας ο Αντριανόπουλος έκανε μια αναφορά στον κύριο Δημητρά και λέει, μήπως για αυτές τις υπερβολές του να καταμηνεί τους πάντες και τα πάντα και ενώ έχουν αθωωθεί, μήπως πρέπει να στραφεί η δικαιοσύνη εις βάρος του για ψευδείς καταμηνήσεις, γιατί απασχολεί τις αρχές και τις δικαστικές εξουσίες και εν πάση περιπτώσει να διερευνηθεί και αν είναι, λέει, πίσω του 5 μοικιό αναφέρει ποιες και αν έχει κάποιους λόγους. Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά που σας είπα? Συνδυάζονται γιατί ενώ η Ορθόδοξη πίστη είναι αναγνωρισμένη, προστατεύεται από το Σύνταγμα, εκείνο, τα άλλα κτλ. Ό,τι ακούμε αυτές τις μέρες είναι για τις εκκλησίες. Δεν είναι για όποιες άλλες συναγωγές, για όποιες άλλες θρησκείες, για όποια σε υπόγεια μπορεί, μουσουλμάνοι, άλλοι, ή για τις κοινωνικές μας, αν θέλετε, συναναστροφές. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δούμε μια αποστροφή δηλώσεων του Μητροπολίτη της Λαμίας και του Σιμεών, του κυρίου Σιμεών, και να γυρίσουμε, αν θέλει κάποιος, να κάνει μια ακόμα παρέμβαση και να πάμε στο επόμενο θέμα. Βγει κάποιο μέτρο, πρέπει να προφυλαχθούμε και να μην υπάρχουν αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις πάνω σε αυτές τις άγιες ημέρες, τι θα κάνουμε, και φυσικά γιατί η κοινωνία θα λαμβούν και συνάδελφοι. Κοιτάξτε, αν δοθεί κάποια οδηγία απαγόρευσης, θα έλεγα τις κυκλοφορίες, της μαζικής συνάθρησης, αυτή θα αξιολογηθεί καταλλήλως από τις αρμόδιες αρχές και όσον αφορά τα εκκλησιαστικά. Αρμόδια αρχή είναι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος, η οποία θα το λάβει υπόψη. Αλλά μην μπερδεύουμε το θέμα της συνάθρησης επί το αυτό, η οποία μπορεί να μην είναι για λειτουργικό σκοπό, μπορεί να μαζευτούμε στο ναό για να κάνουμε μια σύναξη. Έτσι. Μην μπερδεύουμε αυτό το θέμα με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως και της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε, ούτε κανείς μπορεί να μας τεκμηριώσει ποτέ ότι μεταδόθηκε κάποιος Υιός μέσα από τη Θεία Ευχαριστία, όποιος το ισχυρίζεται αυτό να του τεκμηριώσει.
Ίσα-ίσα υπάρχουν εκ του αντιθέτου μαρτυρίες, πάρα πολλές και εμπειρία και από τη ζωή της Εκκλησίας μας, με τη μετάληψη ασθενών που έχουν λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα από εμάς τους ιερείς, όπου καταλύουμε τη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνουμε από το ίδιο ιερό σκεύος κτλ. Αλλά μην μπερδεύουμε τη Θεία Μετάληψη και μην την πιάνουμε τη Θεία Μετάληψη, άλλωστε με βάση αυτά που μας έχουν πει, ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται μόνο με το σιελογόνο, με τη σιελογόνο κοινότητα, κοιλότητα, αλλά ακόμα και με τη χειραψία, ακόμα και με την αφή, η οποία είναι άσχετη με τη Θεία Μετάληψη. Μια μαζική συνάφεση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μόνο για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Αύριο πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, θα τον αφήσουμε, δεν τον κάνουμε. Πείτε ότι απαγορεύονται οι ακολουθίες, οι συναφείς στον ναό. Θα έχουμε κηδείες. Να μην πω κάτι άλλο. Έχουμε τόσα ψυγεία. Συγγνώμη, είναι μακάβριο λίγο αυτό το οποίο λέω. Ή θα πούμε στους ανθρώπους, δεν θα χαιρετήσετε τον άνθρωπό σας. Θα πούμε σε μια μάνα, ας πούμε, ομιγέννητο που χάνει το παιδί της, σε μια οικογένεια. Είναι θέματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν στην πράξη και ανάλογα με την εξέλιξη της υποθέσεως. Και ανάλογα θα αξιολογηθούν. Δεν είναι καλό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία σεναρίων. Προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά ούτε και να απολυτοποιούμε και εμείς από την πλευρά μας. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όταν έχει κακοκαιρία, κακοκαιρία έχει, μισό μέτρο χιόνι, ένα μέτρο χιόνι, έχουμε την ίδια προσέλευση στους ναούς με την περίπτωση που έχει καλό καιρό. Και είναι μια εύλογη απουσία, έτσι δεν είναι? Όταν έχουμε λοιπόν μια επιδημία και οι πιστοί, οι άνθρωποι κάτσουν στο σπίτι τους γιατί έχουν δοθεί τέτοιες αρχές, δεν είναι μια εύλογη απουσία? Γιατί πρέπει να δώσουμε κάποια διάσταση και να βάλουμε ένα, να ανοίξουμε έναν διάλογο με ένα ιδεολογικό χρώμα ή θρησκευτικό χρώμα και δώσουμε διαστάσεις πίστεως ή απιστίας στην όλη υπόθεση? Γι' αυτό και δεν πρέπει να κουμπάμε Θεία Μετάληψη, διότι αυτό που πρέπει να κουμπίσουμε είναι η συνάθρηση. Με εμένα προσωπικά με κάλυψε αυτό ότι μη δίνουμε έμφαση παραπάνω. Α, εσύ δεν ήθελες να πας, είσαι άπιστος. Εσύ ήθελες να πας, ήσουν περισσότερο πιστός. Είναι η προσέγγιση με το Θείο τόσο προσωπική και διαφορετική ως εκ τούτου από τον καθένα και από την καθεμιά, από όλους εμάς, που όλο το άλλο, κάτι άλλο υποκρύπτει. Άκουσα προχτές τον πρόεδρο του Παστέρ στο Sky και λέει, όχι, δεν έχει αποδειχθεί εάν με το σύελο ή όχι, ενδεχομένως, για να σας πω με κατηγορηματικό τρόπο, ότι α, δεν πρέπει να μεταλάβετε, να κάνετε, ο επιστήμονας, όχι ο παπάς. Όμως, λέω ότι καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα μας. Όπως λέμε, καλό είναι να αποφύγουμε εκείνο, να αποφύγουμε τ' άλλο, γιατί αλλιώς, πού θα πάμε? Ακούσατε να πούν για τους οίκους ανοχής τίποτα, παρότι διάβασα ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί πώς έρχεσαι σε επαφή? Έτσι, από μακριά, από κοντά. Δεν έχει ανακαλυφθεί. Έτσι. Γράφει λοιπόν ότι διαβάσατε, είδατε να κάνουν ρεπορτάζ και να λένε να κλείσουν οι οίκοι ανοχής. Ή και εσείς ακόμα που αυτό δεν ξέρω, κάποιοι εκτός συζυγικής θέκης κτλ. Λοιπόν, δεν θέλω να το βαρύνουμε περισσότερο, όμως κάτι θέλει να πει ο Γιάννης ο Ντάσκας και όποιος άλλος από το τραπέζι, για να συνεχίσουμε. Έχουμε σήμερα αρκετά θέματα που και εσείς έχετε βάλει να κουβεντιάσουμε. Να πω την άποψή μας προς το δημοσιογραφικό της κομμάτι. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε κανονικά να έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο εικόνα, όπως είχαμε παλαιότερα, Γιώργο Νούλα, δικηγορικός σύλλογος παρενέβαινε ακόμα και αν μία μίγα πήγαινε ανάποδα σε μονόδρομο, έβγαζε ανακοίνωση ο δικηγορικός σύλλογος στο Διοικητικό Συμβούλιο και έλεγε ότι δεν πρέπει ούτε οι μίγες να πηγαίνουν ανάποδα στο μονόδρομο κλπ. Κλπ. Ο Ιατρικός Σύλλογος επίσης. Λέμε, μιλάνε για πανδημία, ενδημία, επιδημία κλπ. Κλπ. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα έπρεπε, με παρότρινση μόνο των δημοσιογράφων, να βγάλει μια ανακοίνωση και να λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο, μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Ακόμα και για θέματα που αφορούν την υγεία και σχετίζονται με άλλους χώρους, όπως είπες εσύ,
ή όπως λέμε την εκκλησία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τούτο και εκείνο. Ιατρικός σύλλογος απέχει. Αυτό το δήθεν των μεγάλων δημοσιογράφων, εγώ θέλω να το εξηγήσω με την εμπειρία μου ως σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων καναλιών, πολύ μεγάλων. Γυρίζανε πίσω, γυρίζανε, δεν γυρίζαμε παρότι είχα διευθυντική θέση, γυρίζανε διάφοροι επώνυμοι δημοσιογράφοι πίσω το ρεπορτάζ του κυρίου Νούλα ή του κυρίου Ντάσκα ή του κυρίου Νικολόπουλου και του λέγανε τι το έφερες αυτό, θα πας να βάλεις τρόμο μέσα, θα πας να βάλεις θέαμα, θα πας να βρεις αυτό. Και έτσι ένας μεγαλοδημοσιογράφος που έγινε μετά μεγαλοπολιτικός βρέθηκε να απολογείται, γιατί για να παράγουν τρόμο στήσανε κάτω από ένα υπόγειο μια κασκαρίκα στημένη εντελώς και δήθεν έγραφε η κάμερα τον τρόμο και δήθεν έγραφε την περιγραφή του εγκλήματος και τούτο και εκείνο και ήταν στημένα από το εσωτερικό του καναλιού. Και αυτό βγήκε όταν προέκυψε άλλο στημένο από παντού. Γυρίζουν πίσω τα ρεπορτάζ και λέει θα φέρεις άνθρωπο που να βρίζει την εκκλησία ή να την υμνεί το τάδε ή να την υμνεί ή ετούτο ή εκείνο. Αυτά ως προς το κανάλια. Το δήθεν τους απλώς σας το βάζω στο μυαλό και εδώ σε εμάς που είμαστε και σε αυτούς που βλέπουν και ακούνε με το εξής απλό πράγμα. Βγαίνουν και λένε προς τα έξω 84 κρούσματα. Μόλις βγει 85 και φωνάζουν. Φωνάζουμε γιατί προέκυψε νέο κρούσμα. Το κρούσμα βέβαια δεν έχει σημαίνει θάνατο, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Για ρωτήστε και ανακαλέστε στη μνήμη την εποχή της κρίσης. Έβγαιναν να πούν μία αυτοκτονία σήμερα. Δεύτερη αυτοκτονία σήμερα, που μιλάμε για θανάτους. Τρίτη αυτοκτονία σήμερα. Τέταρτη αυτοκτονία σήμερα. Πέμπτη πτώχευση. Έκτη οικογένεια που έχει μείνει χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, χωρίς. Πόσες χιλιάδες ήταν τα θύματα, χιλιάδες τα θύματα από το 10-11 που ήρθε η άλλη κρίση μέχρι να τελειώσει. Κανείς δημοσιογράφος και με ένα θάνατο κάναμε κάποτε τεράστιο θέμα. Κανείς δεν μέτρησε, κανείς δεν υποχρέωσε την κυβέρνηση να μετρήσει, κανείς. Με αυτά θέλω να πω ότι μην μασάει ο κόσμος τα δήθεν και την τρομολαγνία και όσα συμβαίνουν. Το αν κάποιος θα επιτεθεί στην εκκλησία ή όχι είναι θέμα προσωπικό του πια και τι καπνό φουμάρι. Εγώ προσωπικά, Νίκο, την περασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας κάθισα και να δω ειδικά κόσμο που θα οπισθοχωρήσει από τη μετάληψη. Τι μετάληψη. Μισή ώρα περιμέναμε μέχρι να κοινωνήσει και ο τελευταίος. Δεν είδα στο ελάχιστο ούτε τρόμο, παιδάκια μικρά, πήγαιναν και μπροστά, πήγαιναν και ανάμεσα κλπ. Στο μετρό επίσης, κυκλοφορώ με το μετρό. Δεν βλέπω κανένα τρόμο. Δεν βλέπω τρόμο πουθενά, δεν βλέπω εκδηλώσεις τρόμου. Σε μέσα μαζικής μετάφορας, σε μέσα μαζικών, δεν βλέπω τρόμο. Πού τον βλέπουμε τον τρόμο? Στους μεγάλους δημοσιογράφους. Για να παράγουν ρεπορτάζ. Γυρνάνε 10 ρεπορτάζ την ημέρα πίσω γιατί δεν έχουν τρόμο τα βίντεο. Ή κοντεύουν να απολύσουν δημοσιογράφους γιατί δεν βρήκαν άνθρωπο να φωνάζει τρομαγμένος και να καταργέται είτε την πολιτεία, είτε τους γιατρούς, είτε το νοσοκομείο, είτε την εκκλησία. Αυτή η ντροπή κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Κύριε Νουλά, λίγο πριν ο Κώστας ο Ψωμιάδης ως οικονομικός αναλυτής, δημοσιογράφος, συντάκτης, αρχισυντάκτης και συνεκδότης της οικονομικής εφημερίδας FM Voice, αλλά και ο Τάσος Ογκουριώτης με το γνωστό πόρταλ το Pro News, που τον τελευταίο καιρό θετικά συγκέντρωσε την κοινή γνώμη επάνω του και έτσι από κάποια εκατομμύρια που μπαίναν κάθε μέρα έγιναν πολλαπλάσια, μας είπαν ότι χρησιμοποιούνται κατά καιρούς, έτσι και στην περίπτωση αυτή, τέτοια γεγονότα όπως του κορονοϊού για να γίνουν και διάφορα εσχρά οικονομικά παιχνίδια που εκδηλώνονται και τα είδαμε στο χρηματιστήριο με τις διαρροές 3 εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή αν δεν κάνω λάθος εξακολουθείτε εκτός από δικηγόρος, εκτός από να διδάσκετε σε πανεπιστήμια, να είστε και αντιπρόεδρος
στο κίνημα των δανειοληπτών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, μπορεί μέσα σε αυτό τον καταιγισμό των ειδήσεων, τον οριμαγδό της καταστροφής, να έχουμε τις επόμενες μέρες με στραμμένα τα μάτια μας στον κορονοϊό, με μηδέν αντανακλαστικά μαζικές εκδηλώσεις πληστηριασμών, πτωχεύσεις κλπ. Κλπ. Από τις τράπεζες, οι οποίες, όπως μας πληροφόρησε το κίνημα Υπέρβαση, έφτασαν να αξίζουν όλες μαζί 5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή όσο μια επιχείρηση, πια και τι, πιανού επιχείρηση. Όσο ένα κτίριο μιας τράπεζας. Όσο ένα κτίριο μιας τράπεζας. Θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να χρησιμοποιούν τον κορονοϊό και για άλλους λόγους και γι' αυτό να διωγγώνουν και να κάνουν και να ράνουν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την παρατήρηση που κάναμε εδώ με το φίλο μου τον Κώστα, ότι δεν έχει συνέπειες μεγαλύτερες, αντιθέτως τώρα έχει μικρότερες, από ότι μια γρίπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει πεθάνει και μακάρι να μην πεθάνει κανένας. Από τη γρίπη πέθαναν 100 άτομα μέχρι τώρα, το χειμώνα που πέρασε. Δεν ξέρω, λένε πάρα πολλοί, εγώ δεν θα προσχωρήσω στην άποψη αυτή, ότι ήταν μεθοδευμένο προκειμένου να χτυπηθεί η παγκόσμια οικονομία, κάποιοι κερδοσκόποι να κερδίσουν, γιατί πάντα όταν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην παγκόσμια οικονομία, κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Είναι προφανές. Και κυρίως να χτυπηθεί η οικονομία της Κίνας. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, είναι αλήθεια. Ούτε μπορώ να μπω τώρα στα διάφορα σενάρια, τα οποία μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι και επιστημονικής φαντασίας. Το γεγονός όμως είναι ένα. Ότι βεβαίως και ναι, οι έξυπνοι και ικανοί κυβερνήτες, διπλωμάτες και οικονομολόγοι εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν υπέρ τους τις εξελίξεις της αγοράς. Και σίγουρο ο κορονοϊός είναι μια εξέλιξη που επιβάλλει πάρα πολλές σημαντικές, θα έλεγα και αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά. Και με την έννοια αυτή, βεβαίως και ναι, πάρα πολλές κυβερνήσεις, δεν έξερω ούτε την ελληνική, θα προσπαθήσουν και ήδη προσπαθούν να περάσουν μια σειρά εξελίξεων που, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, και εγώ επιμένω και το θέμα του προβλήματος με την Τουρκία, που είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από τον κορονοϊό για μένα, δεν θα περνούσαν με τόσο μεγάλη ευκολία και έλλειψη δημοσιότητας μια σειρά θεμάτων. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Έρχομαι, γιατί άκουσα με προσοχή πριν έρθω, σας έβλεπα μάλλον και είδα τις παρατηρήσεις που κάνετε για το θέμα της δανειοδότησης μέσω μνημονίου, να πω εγώ, να το τονίσω αυτό, των ελληνικών τραπεζών. Σας θυμίζω ότι ήμουν ο πρώτος που έφτιαξα, συνέγραψα και με την προσθήκη του Κυριάκου του Τόμπρε με πολλά σημαντικά στοιχεία κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά για τη χειραγώγηση του δημοσίου χρέου, είτε του 9 παρακαλώ, πριν πάμε στο μνημόνιο, και στην ουσία το είχαμε προβλέψει. Και είχα τότε δώσει τα πρώτα στοιχεία για τα χρήματα που είχαν πάρει οι ελληνικές τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση. Και σας θυμίζω κάτι το οποίο το φωνάζω, αλλά δυστυχώς δεν πουλάει ως ο κορονοϊός, είναι αντισυστημικό. Σας θυμίζω ότι στα μνημόνια μπήκαμε για να προστατεύσουμε τις ξένες τράπεζες, τις γαλλικές και τις γερμανικές, και να περάσουμε παράνομα το ιδιωτικό χρέος στο δημόσιο. Γιατί το χρέος που έχει σχέση με τις τράπεζες, εμείς κοστούσαμε σε κάποια ιδιωτικά μαγαζιά. Δεν είναι δημόσιο χρέος. Το περάσαμε όμως με το μνημόνιο ως δημόσιο χρέος. Παρανόμως, προκειμένου να βολευτούν οι φίλοι μας οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Τράπεζες. Να μην χάσουν. Να βολευτούν, ακριβώς, να μην χάσουν. Να βολευτούν, να πάρουν τα λεφτάκια τους. Λοιπόν, με την ελεγχόμενη που έγινε πτώχευση του ελληνικού χρεοκοπία, που έγινε όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Βενιζέλος, που ήταν αρμόδιος, δεν ενεπλάκησαν, δεν λειτουργήσαν τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου. Τα οποία, σας παρακαλώ να σας πω ένα απίστευτο νούμερο, είχαν τζίρο τότε στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης 1,3 εκατομμύριο ευρώ. 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Αν δηλαδή η Ελλάδα εκμεταλλευόταν το γεγονός αυτό, δεν θα είχε κανένα λόγο να μπει υπό απίστευτες συνθήκες στην ροή των μνημονίων. Αντιθέτως, θα εκβιάζαμε εμείς τις αγορές και το θέμα θα τελείωνε μέσα σε ένα βράδυ. Αφήστε που μπορούσαμε να αγοράσουμε με τρόπο και τα ασφάλιστα κινδύνου και να ξεχρεώσουμε το χρέος μας. Σημαντικές δουλειές, θα είχα πει πολλές φορές εκεί που έπρεπε, σε μετέπειτα πρωθυπουργούς, αλλά τα δουλέψανε και εκμεταλλευθήκαν πολιτικά τα θέματα αυτά. Σήμερα από τις τράπεζες, μάλλον οι τράπεζες έχουν πάρει από το 9 μέχρι και σήμερα που μιλάνε, πάνω από 274 δισεκατομμύρια. Ακούσατε. Δισεκατομμύρια 274. Ακούσατε. Γιατί το κουβεντιάζαμε και στο πρώτο μέρος. Γι' αυτό σας λέω ένα τελικό νούμερο. Γράφτε το 274. Τα οποία πήγανε όλα. Εννοείται. Τα οποία πήγαν όλα για τις τράπεζες. Το μνημόνιο έγινε για τις τράπεζες, τις ελληνικές μετά. Αφού σώσαμε τις ξένες, θα σώσουμε και τις ελληνικές. Ακούσατε. Οι οποίες, φυσικά, όπως είπατε, πάρα πολύ σωστά. Και πόσο λέει αξίζανε προχτές στο χρηματιστήριο.
έγραφε υπέρβαση, λέω υπέρβαση γιατί εγώ αυτό, εκεί το είδα, 5,5 δις. Έτσι. Ωραία ακούσατε. Και πήραν 274 δις. Οι τόκοι, η τοκογλυφία που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κατά τα άλλα κάπου διάβασα εσείς, το είπατε, ότι θέλει λέει, α όχι, 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 όχι. Θέλει λέει όμως θωρακισμένο ένας διοικητής. Ναι. Να έχει αυτοκίνητο Γιάννη Ντάσκα. Γιατί τι φοβάται αυτός? Θέλει λέει ο κύριος διοικητής να έχει θωρακισμένο αυτοκίνητο, 15.000 μισθό, αλλά κατά τα άλλα. Είναι καινούργιο και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Εντάξει, αυτό ειλικρινά αυτό δεν αφορά. Για το αν θέλει θωρακισμένο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι. Ναι, αλλά την ίδια ώρα μετά σου λέει τώρα λόγω κορονοϊού. Πάνω από 50 λέει δεν θα δουλεύετε. Μην έρθετε στην τράπεζα, θα δουλεύετε από το σπίτι. Είπε, λέει, θα βγει τώρα η κυβέρνηση και θα το πει κιόλας. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούς, σε έβαλε όλους να δουλεύουν από το σπίτι. Πάνω από 50 λέει δεν θα έρχεστε ούτε στην τράπεζα ούτε πουθενά. Άκου τώρα. Αυτό το είπε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακόμα και στην Πάτρα κάποιος φίλος μου. Μου λέει, ξέρεις, εγώ έχω 112, μου λέει, τους είπα από το σπίτι. Του λέω, θα τους πληρώνεις κανονικά με το μηνιάτικο? Όχι, μου λέει, τι κανονικά. Σπίτι τους που θα μαγειρεύουν, που θα κάθουν, που θα κάνουν. Τι είπες ρε φίλε, του λέω. Μου λέει, δεν είναι ο κορονοϊός, μου λέει. Ακούς, άκου ο φίλος. Είναι ότι ο μοτεχνός σας είναι. Καταλαβες. Και το ίδιο λέει τώρα οι τράπεζες. Γιατί μου λέει ο Τασέλα, μωρό, τώρα μη λες τώρα, λέει, γιατί δεν θέλει θωρακισμένο. Μα το πρόβλημα άνθρωπο δεν είναι το θωρακισμένο αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Νούλας, 274. Εμείς στην αρχή της εκπομπής λέγαμε πόσα δάνεια πήραν σε ανακεφαλοποίηση. Yeah, πόσα λεφτά. Πήρανε περί τα 55 δισεκατομμύρια για ανακεφαλοποιήσεις. Συνολικά έχουν κοστίσει 274 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά έχει ξεπουληθεί μια ολόκληρη χώρα για να σωθεί μια σειρά ανώνυμων εταιριών. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στα μνημόνια και θα μείνει στα μνημόνια μέχρι το 2115 που λύγει το πρόγραμμα εκχώρησης περιουσιακών στοιχείων του υπερταμείου. Και συζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα για το αν θέλει ένας μια τεθωρακισμένη. Απέσω την πήρε. Η χώρα έχει διαλυθεί εκ των έσω. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το τι μπορεί και πρέπει να γίνει πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες πρώτα και κύρια. Γιατί αλλά οι Έλληνες πολίτες άφησαν αυτό. Λέει, ο Γιάννος Παπαντονίου βγαίνει έξω, έτσι δεν είναι? Έτσι το 18 μήνο. Ναι, ναι. 18 μήνες. Αυτό είναι το κακό με την ελληνική πολιτεία και με τις ελληνικές κυβερνήσεις, ότι αυτοί που θα έπρεπε να είναι μέσα για πάντα βγαίνουν με βάση τις ρυθμίσεις νομικές, δεν βγαίνει παράνομα, έτσι, εύκολα, ενώ τα χρήματα του ελληνικού λαού κατασπαταλώνται δεξιά και αριστερά. Να κλείσω την παρέμβασή μου μια μόνο παρατήρηση. Ενώ οι τράπεζες οι ελληνικές θεωρητικά ελέγχονται από το Χουσού, άρα έχουν ιονή κρατικοποιηθεί, τώρα οι μέτοχοι τους, αφού είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο, είναι ξένα φαν. Σας θυμίζω ότι στην Πειραιώς, έτσι, μέσα από τους μεγάλους μετόχους είναι ο Πόλσον και ο φίλος μας ο Σόρος. Ο οποίος πώς γίνεται, ρε παιδιά, ο Σόρος να είναι παντού? Πώς το καταλάβω? Παντού είναι ο Σόρος. Στις μη κυβερνητικές είναι ο Σόρος. Στα θέματα Ελλάδος Κοπίων ο Σόρος. Χρηματοδότηση του Βαρουφάκη ο Σόρος. Ραντεβού ο Τσίπρας όταν είχε γύρει, πήγε πρωθυπουργός, πήγε και μίλησε στο ίδρυμα Σόρος. Γιατί παντού είναι ο Σόρος? Καταλάβω, δεν συμβαίνει κάτι? Δεν σας κάνει εσάς εντύπωση ότι παντού στα θέματα, τα εκτενόμενα, τα οικονομικά και τα πολιτικά είναι ο Σόρος και στην Άδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα? Κάτι δεν πάει καλά. Και στην Πειραιώς εδώ πέρα είναι. Άρα στην ουσία μπήκαμε στο μνημόνιο για να πάρουμε 284 δις να τα δώσουμε στο Σόρος. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το καταλάβατε? Τόσο απλά. Τα λέω απλοϊκά να τα καταλάβει ο κόσμος. Μπήκαμε στα μνημόνια. Μπήκαμε στα μνημόνια. Τα λένε τα στοιχεία. Τα λένε τα στοιχεία, Νίκο μου. Μακάρι να ήμουν λαϊκιστής, θα κατεγυρίσει κανάλι. Και γι' αυτό δεν γίνατε και βουλευτής. Είμαι απλά αντισυστημικός. Είμαι απλά αντισυστημικός. Δεν έχω υποκύψω σύστημα που προωθεί τα συμφέροντα αυτά. Ξεκάθαρα τα γερμανικά συμφέροντα, τα αμερικανικά συμφέροντα. Δεν θα ήσουν εσύ βουλευτής, θα είχαμε τον Νούλα να καταθέτει καμιά ερώτηση που λέει. Πού να έχουμε τον Νούλα? Οι αναβαλλόμενοι φόροι, ρωτάει η τηλεθεατής. Ποιος τους θυμάται αυτός? Τι είναι, λέει, ρωτάει. Ποιος τους θυμάται αυτός? Ναι, μα δεν ξέρει. Είναι οι φόροι που έπρεπε να έχουν πληρώσει εδώ και πολλά χρόνια τράπεζες, επιχειρήσεις, όχι μόνο οι τράπεζες.
οι οποίοι αναβάλλονται για... Με νόμο, ρε παιδί μου. Με νόμο. Είναι από τους πρώτους νόμους, αν δεν κάνω λάθος, το 8 ή το 9, τάσο, δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω επικαραμανλή, πιαλογοσκούφι για την ακρίβεια. Και λέει, αναβαλλόμενους φόρους τώρα, λέει, που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Ντάσκα, εξήγηλε, λέει, μέτρα. Ναι. Από τις πληγήσεις, για τις πληγήσεις περιοχές από τον κορονοϊό. Λέει να πληρώσετε το ΦΠΑ μετά από 3 μήνες. Τα 2.000 ευρώ. Ένα λεπτό. Δηλαδή, και λένε λοιπόν θα πληρώσουμε και εκείνον, εκείνου του τριμήνου και του τον δω. Ναι. Μα εδώ δεν μπαίνει άνθρωπος μέσα, λέει. Μα ποιο ΦΠΑ. Εμείς δεν έχουμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Το ξέρω. Έτσι, έχω εικόνα και από πύργο και από ζαγκά. Και λέει γιατί δεν κάνετε λοιπόν αναβαλλόμενους και σε εμάς. Για 20 χρόνια αναβαλλόμενοι. Ναι. Δεν το πιστεύεις. Ναι, Λαζαρέ, 20 χρόνια. Πάει από χρονιά σε χρονιά. Αναβαλλόμενος φόρος. Αναβαλλόμενος. Άκους, μωρέ. Κάντε γι' αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Αναβαλλόμενοι φόροι για τις πληγήσεις περιοχές. Πάντως, πέρα από αυτό, η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή της οικονομίας είναι πραγματικά πολύ άσχημη. Το τέταρτο τρίμηνο είχαμε μείωση ΑΕΠ 0,7%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, που περιμένανε ότι θα μπει δυνατά, δυναμικά, επικαλούνται τον κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει, η αύξηση θα είναι, αν θα υπάρξει αύξηση, θα είναι 30 έως 40% μικρότερη από αυτή που περιμένανε. Και αυτό είναι πιο σημαντικό και από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Έτσι. Και από το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εδώ είναι το κομβικό σημείο. Το γεγονός ότι μετά από 5 σχεδόν χρόνια, για πρώτη φορά, ο ρυθμός αύξησης της οικονομίας επιβραδύνθηκε και μάλιστα σε ένα τρίμηνο όπου είχαμε πολύ, ακόμη είχαμε κύματα τουριστικά και την εφορία της κυβερνητικής αλλαγής και καλό κλίμα και το χρηματιστήριο κάπως να ενισχύεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2019. Βέβαια το πρώτο τρίμηνο του έτους πάντα δεν είναι καλό. Παραδοσιακά στην Ελλάδα δεν είναι καλό, γιατί υποτίθεται ότι δεν έχουμε τον τουρισμό να στηρίζει. Ακόμα δεν έχει κλείσει το πρώτο τρίμηνο. Ακριβώς. Δεν πάει καλά, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Δεν πάει καθόλου καλά και μην δούμε και καμία αρνητική έκπληξη στο πρώτο τρίμηνο. Τι εννοείτε? Εννοώ αρνητικό ρυθμό. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Για δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή να έχουμε ύφεση. Για δεύτερο τρίμηνο να έχουμε μείωση ΑΕΠ. Ακριβώς. Και μάλιστα, προσέξτε, το 2,4 που ήταν στόχος της ελληνικής κυβέρνησης έγινε 1,9 στο τελευταίο τρίμηνο. Που σημαίνει ότι στο σύνολο του χρόνου, το 4% βέβαια είναι πλέον πάρα πολύ μακρύ, μάλλον ανέφικτο εντελώς. 4% που είχε στόχο να πιάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο τέλος της τετραετίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Κώστα, αυτά που λέτε, εγώ τα ακούω, τα σέβομαι γιατί είστε ειδικοί σε αυτά. Δεν τα λαμβάνω υπόψη μου όμως. Είναι το πιο σημαντικό αυτό, Γιάννη. Πιο σημαντικό και από τον κορονοϊό και από τα. Αν έχεις την καλοσύνη, από αυτό που θέλω. Εφόσον τα στοιχεία σας, τα στοιχεία μας, προέρχονται από μετρήσεις που κάνουν τα συστημικοί θεσμοί, εγώ δεν τα λαμβάνω καθόλου υπόψη. Μα καθόλου. Εάν οι μετρήσεις προέρχονται από Τράπεζα Ελλάδος, τραπεζικά, πώς τα λένε αυτά, τα Ελστάτ, τα Μαλστάτ και το και το και το, καθόλου. Γιατί, πρέπει να υπάρχουν κάποια σταθερά σημεία αναφοράς. Ένα λεπτό. Τούτο εδώ που κρατάει είναι μια δικαστική απόφαση. Μια συστημική τράπεζα λέει, ζητάει από το δικαστήριο να της αναγνωρίσει ότι κάπου της έπεσαν 32 εκατομμύρια ευρώ και το κατάλαβα μετά 5 χρόνια. Κάπου της πέσανε, βρε παιδί μου, και το κατάλαβα μετά 5 χρόνια. 32 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει να μου αναγνωρίσετε ό,τι κλπ. Πίσω από εδώ κομπίνα είναι, λέω εγώ. Αλλά με αυτό περιλαμβάνεται στις επίσημες μετρήσεις της τράπεζας. Έχασα αυτά, κέρδισα εκείνα, κέρδισα άλλα. Μία από αυτά. Όταν είχαμε έρθει στην κρίση τη μεγάλη, εγώ έκανα 2 ερωτήσεις. 3. Στον Υπουργό Οικονομικών, επί αλογοσκούφη το πρωταρχίσαμε επίσημα. Με επίσημη επιστολή. Μπορείτε να μας δώσετε τον κατάλογο τους οποίους ακριβώς χρωστάμε? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση προς τους ξένους και την κάναμε με επιστολές στους θεσμούς εδώ της Ευρώπης. Αφού λέτε ότι είμαστε τόσο ανεπρόκοποι, αφού λέτε ότι είμαστε τόσο κλεφταράδες, αφού πρέπει να βάλουμε τάξη,
μια και τα τραπεζικά ιδρύματα στα οποία έχει πάει ο πλούτος της Ελλάδας σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου σε επίσημη συνέντευξη τύπου, δηλαδή Λουξεμβούργο, Λιχτεστάιν, Γερμανία, Ελβετία κλπ. Κλπ. Εσείς κάνετε προσπάθεια, αφήστε τις ελληνικές αρχές, να τα φέρετε αυτά τα χρήματα πίσω ώστε κάποια από αυτά να ξεμπλέξουμε. Οι προσπάθειες που κάνουν είναι αυτό που είδαμε με τον Γιάννο Παπαντονίου. Πέρασε το 18μήνο, δεν δικάστηκε ποτέ. Δεν πρόλαβε να πάει σε δίκη. Στη Λαμία το έχουμε πρώτο θέμα στο site το δικό μας, το Ντάσκα. Ντάσκα Σπρες. Παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν υπάρχει. Μετά, 20 χρόνια μετά την άσκηση δίωξης για κακούργημα στην τράπεζα, το φτάνει στο εδόλιο με κακουργήματα. Μετά 20 χρόνια. Για να παραγραφεί. Τέτοια συμπεριφορά έχουμε σε όλα και ρωτάμε. Αφού φτάσαμε στην απόγνωση, Κώστα και Τάσο κλπ. Κλπ. Αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αφού οι Γάλλοι και όλοι λένε, οι Γερμανοί μας χρωστάνε και εκείνα τα χρήματα με μια αγωγούλα από δάνεια. Την έχουμε κάνει ποτέ να συμψηφίσουμε. Απαντήσεις. Πόσα χρωστάμε δεν πήραμε ποτέ και πού τα χρωστάμε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Όταν είχαμε τουρισμό 5 εκατομμύρια αφήξεις σε ένα χρόνο, μας λέγανε ότι αν θα πάμε 10 εκατομμύρια θα τρώνε όλοι οι Έλληνες με χρυσά κουτάλια. Σήμερα είναι 30 εκατομμύρια και μας λένε οι Έλληνες πάμε να πτωχεύσουμε. 30 εκατομμύρια ξένοι. Τι θέλω να πω με αυτό. Φοροκλέφτες, φοροαποφυγάδες. Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Μη εισπράξεις με τη συνέργεια των ξένων. Τα φιλέτα τα ελληνικά είναι πολύ ελκυστικά όταν είναι σχεδόν πτωχευμένα. Γι' αυτό, με συγχωρείτε, σέβομαι ό,τι λέτε, επειδή όμως αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τις μετρήσεις των Βρυξελών μέχρι την Τράπεζα Ελλάδος, δεν πιστεύω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, θα όμως, κάνει έτσι αμέσως ο Κώστας ο Ψωμιάδης μια τελευταία τοποθέτηση, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να μπούμε και να ρωτήσω όλους, κυρίως τον Τάσο τον Γκουριώτη, μήπως όλα τούτα εδώ έχουν οδηγήσει σε μια άτυπη εχμαλωσία τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέναντι στον κακό γείτονα, και μήπως πράγματι περιμένουν ακόμα δυσκολότερα γεγονότα την πατρίδα, μήπως δηλαδή με τούτα και με τα άλλα, με την οικονομική δυσπραγία που περιγράψαμε, με τους μετανάστες, λαθροπρόσφυγες, λαθρομετανάστες ή κανονικούς, όπως θέλετε πέστε τους, κατά χιλιάδες στα σύνορα, την Ευρώπη να μας χτυπάει την πλάτη, τη Μέρκελ να λέει αυτά αλλά να μην κάνει τίποτα. Μήπως στο βάθος υπάρχει ΑΟΣ, μήπως πραγματικά με τούτα και με τα άλλα πει και τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ενώ θα συνεχίζονται όλα τα άλλα που λέει ο Γιάννης ο Ντάσκας. Είπε, ακούσατε, για την τράπεζα στη Λαμία. 4 χρόνια, λέει, γίνεται η δίκη της πρώτων. 4 χρόνια. Άκουρε. 4 χρόνια. 4 χρόνια. Δηλαδή, στο Τριμελές, λέει, εφετείο, κύριε Νουλά, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δικηγόροι, δικαστές, εκείνο, το άλλο, μάλιστα. Και συνεχίζει. Μας είπε ο Ντάσκας την προηγούμενη φορά. Α, ψηφίστηκε, λέει, να γυρίσετε πίσω τα λεφτά που πήραμε ως φόρους από τη λίστα Λαγκάρν. Άκουρε. Τα ακούστε αυτά. Και εμείς τι, λέμε τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Και τι να κάνουμε, ψηφίσαμε Μητσοτάκη μήπως. Είχαμε ψηφίσει τον Τσίπρα μήπως. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου, πάρουμε και τα όπλα, τι θες να κάνουμε. Έχεις και την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου άλλη κοινή. Λέει ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα για τα γιορτάσα, λέει, για το 21, για τα φρουφρού και τα αρώματα της Γιάννας. Αλλά ο Γιάννης ο Στουρνάρας προχτές έγινε χρυσός, όχι ο Στουρνάρας, η Τράπεζα Ελλάδος. Χρυσός χορηγός. Κυρία Γιάννα, μας δουλεύετε, μας κοροϊδεύετε, ούτε ένα ευρώ της Τράπεζας Ελλάδος τι είναι. Τα έφερε από το σπίτι του ο Γιάννης ή από τον κουμπάρο του τον Γιάννο. Δεν είναι δημόσια η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα λεφτά τι είναι. Α, τα λεφτά είναι άλλο. Α, α, τα λεφτά τι είναι. Δεν είναι δημόσιος. Όχι, λέω έτσι για να μην τρελαθούμε λοιπόν. Είναι... Μήπως θέλεις κάτι λοιπόν να πεις όσα είπε ο Γιάννης ο Ντάσκας και πάμε σε ένα διάλειμμα. Να προσθέσω σε αυτά που είπε. Για να μας πείτε μήπως είμαστε εχμάλωτοι του Ερντογκάν. Κύριε Νούλα, μήπως με τούτα και με τ' άλλα. Για πέστε μας. Λοιπόν, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Ντάσκας, ο φίλαθλος Γιάννης. Από ό,τι φαίνεται, διαβάζει πολύ συχνά FM Voice.
το τελευταίο, το τρέχον φύλλο, κάνει λόγο για κράτος απατεώνα. Γιατί? Να είναι οι τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Το ένα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη λίστα Λαγκάρντ, όπου πλέον τελείωσε η ιστορία, κανείς δεν ελέγχεται και όποιος έχει πληρώσει το επιστρέφουν τα ποσά. Το δεύτερο είναι αυτό που εσείς, κύριε Νικολόπουλε, έχετε αναδείξει πολλές φορές στη Βουλή, στη θητεία σας, και σας είχε απαντήσει ο κύριος Αλεξιάδης ότι είναι έτοιμος ο μηχανισμός για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Α, ναι, ναι, ναι. Αλλά ποτέ η ΑΔΕ δεν τον είχε βάλει σε εφαρμογή και τώρα έβγαλε μια καινούργια απόφαση το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία στην ουσία δίνει την περιγραφή των προϋποθέσεων για το πώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Έτσι. Και βεβαίως το τρίτο είναι ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί μπορούν να δίνουν άσυλο στις μεγάλες επιχειρήσεις όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν από ιδιώτες λευκό φορολογικό πιστοποιητικό. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχουν μεγάλες επιχειρήσεις, τους δίνουν λευκό πιστοποιητικό και αν σε 18 μήνες δεν γίνει έλεγχος, είναι καθαρές. Να. Είτε χρωστάνε είτε δεν χρωστάνε. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Και δεν θέλω να απορείτε γιατί γίνονται όλα αυτά. Όχι, αυτό είναι το κράτος μας. Όχι, Κώστα, δεν απορούμε. Ένας τραπεζικός υπάλληλος, διευθυντικός τέλεχος, έκανε κάποια στιγμή μια μελέτη. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν πάρει κανείς τα κορυφαία τραπεζικά στελέχη σε όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα από το 1945 και μετά μέχρι σήμερα, έχουν ατομική περιουσία οι ίδιοι μέσω συγγενών ή μέσω επιχειρήσεων που δημιούργησαν άνω του 1-3 από το 1945 και μετά. Ναι. Αντίστοιχα, εάν έκανε τη μελέτη, οι τράπεζες αυτές έχουν αρνητικά αποτελέσματα σε όλο αυτό το διάστημα, ενώ θα έπρεπε να παρουσιάζουν μια κερδοφορία πολλών τρισεκατομμυρίων σε αντιστοίχηση με το πώς πήγαν τα στελέχη τους. Έχουν αρνητικά αποτελέσματα συνυπολογιζομένου του α, β, γ, δ κλπ. Το έχει έτοιμο αυτός ο τραπεζικός να το πάει στον εισαγγελέα. Κάποια στιγμή λέει θα το πάω στον εισαγγελέα και θα κάνω αυτό κλπ. Κλπ. Όταν πήγαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, λέει είχα μια συνάντηση, λέει, κορυφαία και μου είπαν να μην το πάω στην εισαγγελέα και να μην το κάνω κλπ. Κλπ. Και τον χάσαμε. Κάποια στιγμή τον βρήκαμε σύμβουλο Υπουργού Οικονομικών. Εντάξει, ό,τι δεν φημώνεται εξαγοράζεται. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί το επόμενο μέρος κατά τον κύριο Νούλα είναι το πιο ενδιαφέρον, το πιο συγκλονιστικό, γιατί αναφέρεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην πίεση και στην επίθεση που δέχεται η πατρίδα. Και μέχρι τότε μπορείτε να μπείτε στο ProNews να διαβάσετε τι είπε ο Τσαβούσογλου. Τα σύνορα, λέει, της Ευρώπης. Όχι. Δεν είναι τα σύνορα της Ελλάδος. Κάνετε λάθος. Τα σύνορά σας δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά στην Τουρκία. Ακούσατε? Μείνετε μαζί μας. Θα τα ακούσετε από τον Τάσο τον Κουριώτη και από τους υπόλοιπους καλεσμένους, όπως δεν τα ακούτε σε κανένα άλλο κανάλι. Αυτό να φύγει γρήγορα. Τραβάω βίντεο τώρα. Έχουν δέσει το φράγκι και προσπαθούν να το τραβήξουν προς τα πίσω. Θα προχωρήσω εκεί πέρα να... Ναι, τον αρχικό θέμα. Γρήγορα. Γρήγορα. Την κίνηση που κάνει τώρα, αφήσουμε το μηχανικό.
Από ό,τι βλέπουμε εδώ, φίλε Τάσο Μπουλιώτη, αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως οι τουρκικές, δηλαδή οι δυνάμεις, ο τουρκικός στρατός, η αστυνομία, όλοι αυτοί που είναι εκεί, έρχονται, όχι απλώς χτυπούν την πόρτα, δεν έρχονται οικετευτικά να πούν, ρε παιδιά, θέλουμε μια καλύτερη ζωή, πάρτε μας, φιλοξενήστε μας. Έρχονται να παραβιάσουν, έρχονται να ξυλώσουν την πόρτα μας, τα σύνορά μας. Και βέβαια ο ξένος στρατός, γιατί από ό,τι βλέπετε τα βίντεο δεν αφορούν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Τώρα αν και κάποιους από αυτούς παρασύρουν, όμως είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, Τάσο. Καταρχήν αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στα πλάνα που δείχνεται υπάρχει κανονικός πόλεμος από την πλευρά της Τουρκίας. Τι εννοώ? Η ρήψη δακρυγόνων, η προσπάθεια, η εμπλοκή τεθωρακισμένων οχημάτων για τη διάρρηξη της ελληνικής αμυντικής διάταξης, αυτό εδώ πέρα είναι εχθρικές ενέργειες. Και απορώ πραγματικά πώς δεν έχει τεθεί ζήτημα από το Υπουργείο Εξωτερικών βλέποντας αυτές τις εικόνες. Το να ρίχνεις βλήματα στο εσωτερικό χωρίς να υπάρχει λόγος, εμείς ρίχνουμε βλήματα, αλλά υπάρχει ένας όγκος, ένα πλήθος, ένα αφιονισμένο πλήθος που προσπαθεί να εφορμήσει. Η δική μας πράξη είναι καθαρά αμυντική. Το να ρίχνουν οι Τούρκοι βλήματα μέσα στο ελληνικό έδαφος επί των Ελλήνων στρατιωτών, επί των Ελλήνων αστυνομικών κλπ. Είναι καθαρά εχθρική ενέργεια. Όπως εχθρική ενέργεια είναι και το MRAP, είδαμε ένα τεθωρακισμένο όχημα προηγουμένως, το οποίο τεθωρακισμένο όχημα το έχουν χρηματοδοτήσει και οι Έλληνες πολίτες, το έχουν συγχρηματοδοτήσει, το είχε βγάλει το ProNews αυτό τον περασμένο Δεκέμβριο, για να το κατασκευάσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και να το χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, γιατί για να βοηθούν, λέει, στην αναχέτηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε το όχημα αυτό να προσπαθεί να διαρρήξει το τείχος, να ρίξει το φράχτη, να τραβήξει τα στερματοπλέγματα και να μπουν μέσα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, βέβαια. Απελπισμένους τους είπε ο κ. Μητσοτάκης, απελπισμένους τους είπε και η κυρία Μέρκελ, δεν έχει σημασία, αλλά βέβαια δεν είναι νόμιμα εισερχόμενοι στην Ελλάδα. Είναι παράνομοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε εκπληκτικά πράγματα τα οποία έχουμε να τα δούμε ανταλλαγή πυρών, και υπήρξε και ανταλλαγή προειδοποιητικών πυρών, έτσι, μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε να τα δούμε πάρα πολλά χρόνια. Να κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Τον κύριο Ψωμιάδη ακούμε τώρα, ενώ βλέπουμε. Οι συνομιλητές μπορούν να γνωρίζουν. Ψωμιάδη. Εφόσον τα πράγματα εξελίσσονται έτσι όπως εξελίσσονται, τα βλέπουμε άλλωστε, δεν είναι ότι είναι fake news όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας μια απόφαση, μια κίνηση, διότι απειλούνται τα σύνορά της. Και παραμένει μόνο ζητώντας την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια υπόσχεση για 700 εκατομμύρια. Ενώ την ίδια στιγμή η Γερμανία δίνει απευθείας γύρω στα 35 εκατομμύρια στην τουρκική δημοκρατία για την ενίσχυση, λέει, της ακτοφυλακής, δηλαδή του μηχανισμού εκείνου που διευκολύνει τη διακίνηση των παράνομων ροών προς τα νησιά μας. Όλα αυτά είναι απορίες, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση εγώ. Δεν θα έπρεπε να είχαμε προσφύγει στον ΟΗΕ, εφόσον απειλούνται τα σύνορά μας? Κύριε Νουλά, εγώ δεν διαφωνώ, είναι σωστά, ναι. Σωστά όλα αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Και βεβαίως η κατάσταση εκεί μπορεί να ξεφύγει από μια προειδοποιητική βολή, όπως είπε ο Τάσος, η οποία μπορεί να μην είναι προειδοποιητική και να πάει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, έτσι. Κύριε Νουλά, ετέθησαν ερωτήματα πολλά και από τον Τάσο Μπουλιώτη και από τον Κώστα Ψωμιάδη. Θέλω να σας πω ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης ο Ντάσκας και οι άλλοι συνεργάτες
προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε εκατοντάδες αγωνιώδη ερωτήματα των ανθρώπων που μας βλέπουν και που είμαι σίγουρος ότι και εσείς ως ενεργός πολίτης τα έχετε ακούσει, αλλά έχοντας και το προνόμιο του διεθνολόγου εκτός από το έγκριτου νομικού και του μακόμενου δικηγόρου, θα ήθελα, αφού ακούσουμε και τον Γιάννη τον Τάσκα, να μας απαντήσετε. Είδαμε, πέρασαν τι νεκρές ζώνες, τι αυτό ήρθε, έπεσε στο φράχτη πάνω, τον τράβαγε. Δηλαδή, έλεος, μέχρι πού και τι, αυτό πού οδηγεί. Είναι εχμάλωτος ο Μητσοτάκης των γεγονότων, οπότε κάποια στιγμή μπορεί να του πούνε κάτσε εδώ να μοιραστούμε το Αιγαίο, όλα τούτα γίνονται γι' αυτό. Μπορεί αυτά που η Ντόρα, η μεγάλη αδερφή του Πρωθυπουργού, η κυρία Μπακογιάννη, είπε στα νέα να έχουν μια προφητική επαλήθευση, όταν λέει ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις του περασμένου αιώνα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα μεταξύ μας προβλήματα, να δούμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή με άλλο μάτι και να κατανοήσουμε ότι τυχόν προσφυγή στη Χάγη μπορεί να έχει ως συνέπεια μερικές απώλειες για μας, όπως ας πούμε την ΑΟΖΟ του Καστελόριζου, αλλά θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα άλλων νησιών μας, όπως της Ρόδου και της Λέρου. Δηλαδή, μήπως όλα τούτα εδώ γίνονται τελικά για να βρεθεί μια κακή λύση για όλους εμάς. Να πάρει όμως το λόγο ο Γιάννης ο Ντάσκας και να αμέσως μετά να απαντήσει ο Γιώργος Σονούλας. Λοιπόν, το καλό νέο, το καλό για την Ελλάδα μέχρι τώρα είναι ότι κατάφερε πριν γίνει οποιαδήποτε τουρκική προβοκάτσια να φέρει την ευρωπαϊκή ηγεσία στον Εύρο και να την να κάνει μια επιτόπια εξέταση, να στείλει το μήνυμα κλπ. Γιατί το λέω αυτό, και αφορά όλη την Ελλάδα, γιατί όλα τα κόμματα είπαν ευτυχώς που ήρθε και ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός το πιστώνεται. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει. Το έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Ναι, ναι. Πολύ η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει εάν τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα ευρωπαϊκά. Έχω μία πληροφορία, την εισφέρω. Δεν μπορώ να εγγυηθώ την εγκυρότητά της 100%. Υποθέτω όμως ότι είναι πολύ έγκυρη. Στις συναντήσεις που είχε η ευρωπαϊκή ηγεσία με τον Ερντογάν στις Βρυξέλλες, αυτό που του είπαν τον Ερντογάν πριν από οποιαδήποτε επίσημη συζήτηση ήταν: ξεχνάς οικονομική βοήθεια και ξεχνάς συζήτηση επί οικονομικής βοήθειας πριν απαντήσεις στο ερώτημα, είμαστε σε πόλεμο όπως θεωρούμε εμείς με την Ευρώπη, η Ευρώπη με την Τουρκία ή όχι. Αυτό ήταν το ερώτημα που ετέθη εισαγωγικά στον Ερντογάν, παρόντος του Τσαβούσογλου. Και ο Ερντογάν είπε όχι, δεν είμαστε σε πόλεμο. Και η ηγεσία η ευρωπαϊκή του απάντησε, να το αποδείξεις, ότι δεν είμαστε σε πόλεμο. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Με αυτό που θέλω να πω, το διάλογο που μεταφέρθηκε από τις Βρυξέλλες, η αξιοπιστία του ελέγχεται, αλλά πάνω κάτω πρέπει να είναι εκεί, η Ελλάδα έπρεπε και πρέπει να αποφύγει προβοκάτσια που θα την κάνει ένα μέρος ενός κουβαριού που δεν θα του βρίσκουμε την άκρη. Η Τουρκία αυτό επιδίωκε και αυτό επιδιώκει. Να κάποιος από εμάς μια προβοκάτσια, είτε από το δικό μας, από τη δική μας μεριά, ως κάποιος βαλτός, είτε από την απέναντι μεριά, κάποιος που να ρίξει και εμείς να απαντήσουμε κλπ. Και η Τουρκία να φτιάξει ένα κουβάρι και να λέει στην Ευρώπη, και εγώ Ευρώπη είμαι και τούτο και εκείνο, και να δεν έχει δίκιο η Ελλάδα διότι έκανε αυτό. Και να ψάχνουμε μέχρι και εγώ δεν ξέρω πότε να βρούμε ποιος άρχισε και γιατί το άρχισε. Ευτυχώς πριν έρθει η Βαντερλάιεν εδώ και οι άλλοι δύο, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Επομένως, η Ευρώπη θα αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά μετά τις φαλιάρες που φάγει ο Ερντογάν από τον Πούτιν και με τις φαλιάρες που τρώει από την Αμερική συνεχώς. Δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά παρά ότι τα σύνορά της είναι τα σύνορα που έχει σήμερα η Ελλάδα. Περιλαμβανομένου και του Καστελόριζου, όποια συμφωνία και αν γίνει στη συνέχεια για τους υδρογονάνθρακες στο Αίγαιο. Κύριε Νούλα, τέθηκαν πολλά στο βέβαια. Βλέπω ότι σημειώνατε, οπότε θα απαντήσετε. Βέβαια. Στο Pro News του Τάσου του Γκουριώτη, που σας κάλεσα να μπείτε να δείτε, λέει: ένα νέο αφήγημα επιχειρεί να στήσει Άγκυρα μεταφέροντας τα ευρωπαϊκά σύνορα στο βάθος της Ανατολίας.
την ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα σύνορά της δεν ξεκινούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά σε αυτά που διατηρεί η Τουρκία, νότια και ανατολικά. Την έκανε με δήλωση του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Μια μέρα μετά το ραντεβού του Ερντογκάν με την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε ο Τσαβούσογλου την Ένωση να κάνει σταθερά βήματα προκειμένου να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Και τι ζήτησε? Θα πρέπει, λέει, να τεθούν σε εφαρμογή η απελευθέρωση της βίζας και η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Πολλά όντως, λοιπόν, αλλά περιμένουμε πολλά, με ενδιαφέρον να ακούσουμε. Μια σειρά. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή ακούστηκε τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα, μεγαλειώδεις κουβέντες, ύμνη για τον Ερντογάν από πάρα πολλούς Έλληνες δημοσιογράφους και ελληνικά κανάλια, σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ο Ερντογάν πράγματι έχει κερδίσει σημαντικές συμμαχίες, μεν λόγω όμως του αδιφάγου του χαρακτήρα του και της τουρκικής υπεριαλιστικής πολιτικής, η οποία απεικονίζεται με ιδανικό τρόπο στο βιβλίο του Χόρτον, το λέω αυτό να το αγοράσετε όλοι, δεν το έχετε αγοράσει, που λέγεται «Η μάστιγα της Ασίας». Ήταν πρόξενος της Αμερικής στη Σμύρνη όταν έγινε η σφαγή στη Σμύρνη, όχι ο συνωστισμός, κύριε Ριπούση, η σφαγή στη Σμύρνη, και αναφέρει ποια πραγματικά ήταν οι τακτικές, οι μέθοδοι και η διαδικασία και η έλλειψη πολιτισμικού και γενικότερης διαδικασίας ταυτότητας από την Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία επομένως θα έλεγα ότι λόγω της αυτής της υπεριαλιστικής και αντιφάγου πολιτικής έχει χάσει πολλούς συμμάχους. Η Ελλάδα το μόνο πρόβλημα που έχει στη διπλωματία της είναι το αυτογκόλ που βάζει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι έχουμε και ισχυρούς συμμάχους λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω ιστορίας και λόγω ικανότητας των διπλωματών μας. Μου έλεγε ο Σπύρος Αυλογαίτης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ότι όταν πηγαίνεις σε κάποιο φόρουμ και συμμετέχεις ως Έλληνας Υπουργός, έχεις ένα βαντάζ. Σε ακούνε επειδή είσαι Έλληνας. Βέβαια, πάρα πολλές φορές ανίκανοι υπουργοί εξωτερικής πολιτικής μας οδήγησαν σε λαθεμένες επιλογές. Παράδειγμα, όταν εγώ δούλεψα στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μετά με το Μεταπτυχιακό για Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες και ειδικότερα με έμφαση στην πολιτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΟΚ και αμυντική συνεργασία, μας είχαν δώσει το στίγμα ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα ιδιαίτερα ικανή, μεν. Δεν έχει όμως περάσει ποτέ την εξής αρχή. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Χούγκο Γκρότιους από το 1600, ο πατέρας των διεθνών σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό? Θα πάω τώρα στα σημερινά. Όλη αυτή η εισαγωγή έχει σημασία με το σημερινό. Σας θυμίζω ότι δεν έχω ακούσει από κανέναν, μου διέφυγε, δεν ελέγχω τα πάντα, να επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα νομικό γεγονός. Ποιο είναι νομικό γεγονός? Η προστασία της υποτιθέμενης μη ροής μεταναστών από την Τουρκία στην Ευρώπη, με τη συμφωνία που έγινε, την οποία ο Μητσοτάκης λογικά τη θεωρεί νεκρή, η Ευρωπαϊκή όμως Ένωση και η Τουρκία δεν τη θεωρούν νεκρή. Για το λόγο αυτό ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι θα σταματήσουμε να υπάρχει έστω και ένας πρόσφυγας στα νησιά, και πράγματι δεν έχει έρθει ούτε ένας πρόσφυγας από εκείνη την ημέρα και μετά, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Όταν έλεγα ότι. Όταν έλεγα μήνες τώρα, χρόνια τώρα, ότι αποτελεί το μακρύ χέρι της ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής η αλλίωση του πληθυσμού του Αιγαίου, με πρώτη τη Σάμο, που σήμερα είναι 50-50, μετά τη Μυτιλήνη και τα υπόλοιπα νησιά, κάποιοι γελούσανε. Σήμερα όμως βλέπετε ότι ο Ερντογάν επιβεβαιώνεται ότι όλοι αυτοί που πήγαιναν σταδιακά, χωρίς εμείς να χαμπαριάζουμε τίποτα, είχαμε τη μυγική όγκο μόνο κάτω, ήταν με σκοπό να παίξει παιχνίδι πολιτικό, όπως και το παίζει, στα νησιά. Δεν του βγήκε. Και δεν του βγήκε επειδή έσπασε τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έσπασε τη σχέση του με τον Πούτιν και μια σειρά άλλων γεγονότων. Και τώρα τι κάνει? Θα έλεγα ως κραυγή αγωνίας ο κύριος Ερντογάν, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί σε άσχημο χρονικά σημείο για αυτόν τα περισσότερα. Ένα από τον τρόπο που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί είναι και το κομμάτι που αφορά το τι ποιος είναι τελικά Ευρώπη. Κοιτάξτε, εάν πραγματικά δεχτούμε ότι η Τουρκία είναι Ευρώπη, πάντως δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να λέει ότι είναι Ευρώπη, δεν είναι όμως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό, νομικό και εκτιμένο αυτό. Άρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει άλλη αντιμετώπιση. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, είτε το θέλει ο Ερντογάν είτε όχι, στην Ελλάδα. Πρώτον. Δεύτερον, νομικά. Εάν πράγματι ήταν η Ευρώπη Τουρκία, τότε έπρεπε να κρατήσει τους πρόσφυγες, μετανάστες, διότι θεωρείται ασφαλές έδαφος και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ασφαλές έδαφος εκείνο θα δώσει το πολιτικό άσυλο. Και όλοι οι μετανάστες που έχουν ρωτήσει στα ρεπορτάζ που έχω δει, τουλάχιστον εγώ, θέλω να πάνε στη Γερμανία. Αν είναι έτσι, κυρία Μέρκελ και κύριε Ερντογάν,
υπογράψετε μια συμφωνία μεταξύ σας, να παράσχετε πολιτικό άσυλο και ενεργοποιώντα τη διαδικασία που υπάρχει μέσω Σέγγεν, να πάνε όλοι από την Τουρκία κατευθείαν στη Γερμανία. Χωρίς να περάσω από την Ελλάδα. Μιλάω νομικά. Ξεκάθαρα. Επειδή όμως δεν συμβαίνει αυτό, και δεν είδα πουθενά να γράφεται αυτό που λέω εγώ, λόγω παραλήψεως της προηγούμενης κυβέρνησης. Τι είναι η παράλληλη προηγούμενη κυβέρνηση? Ξέρετε ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν προβλέπει την διαφύλαξη των ακριτικών συνόρων του Εύρου από τη συμφωνία αυτή. Για ποιο λόγο, κύριε Κοτζιά? Για ποιο λόγο, κύριε Καντρούγκαλε? Κοιμόσασταν όρθιοι? Γιατί το κάνετε αυτό? Και προβλέπει μόνο για τα νησιά. Γιατί δεν είναι ακριτικός ο Εύρος? Δεν είναι ακριτική η Θράκη? Μόνο τα νησιά είναι? Ήσασταν απόντες? Κοιμόσασταν? Εγώ δεν θεωρώ το κάνετε και εμένα. Θεωρώ ότι είστε πατριώτες και οι δύο. Τους ξέρω καλά και τους δύο. Αλλά πού ήσασταν όταν υπήρχε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας? Απουσιάζατε? Για ποιο λόγο δεν είναι να ισχύει ότι ισχύει για τα νησιά να ισχύει και για τον Εύρο? Και δεν μιλάει κανένας που το έπαιρνε το κάνει. Λέει αυτό αφορά, λέει, τα νησιά. Ο Εύρος! Πού είναι ο Εύρος? Τότε δεν υπήρχε, κύριε, πρόβλημα. Τώρα... Κακώς δεν υπήρχε, κακώς δεν είχε πρόβλεψη. Δεν υπήρχε απόντες. Πρόβλημα, ναι. Ήταν απόντες. Ήταν απόντες. Όπως ήταν απόντες και ο Παπούλιας όταν ήμουνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 90-91-93. Και λέγανε, το ζητούμενο σήμερα είναι αν θα υπάρξει ευάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άρα κοινωνική συνοχή μεγαλύτερη, ή διεύρυνση. Και εμείς οι λιθιωδώς υπογράφαμε διεύρυνση. Και έχουν πει οι δορυφόροι της Γερμανίας μέσα και την Ελλάδα έχουν κρολίσει στη γωνία. Δεν υπάρχουν ευθύνες πολιτικές για τους περίφημους υπουργούς εξωτερικών? Να κάνω μια φίλια. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν? Εγώ το έζησα. Υπάρχουν. Και γελούσαν με εμάς τότε οι Γερμανοί. Και σήμερα προσπαθούμε να καλύψουμε τη σειρά παρανομιών, σειρά παραλήψεων, σειρά αδιαφοριών. Υπουργός Εξωτερικών. Και λέω ονόματα. Γιατί η Ελλάδα να μην λέει θέλουμε ευάθυνση, θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη? Αριστεροί κυβερνούσαν τότε. Καταδήλωσε αριστεροί. Γιατί? Πού ήταν οι άνθρωποι αυτοί? Κοιμόντουσαν πάλι? Να ακούσουμε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μια ερώτηση. Και τελειώνω, Νίκο. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Βεβαίως και ναι. Γιατί, αλλά τελειώσω μόνο να ολοκληρώσω. Γιατί όλη αυτή η ιστορία γίνεται εκεί που γίνεται αυτή την ώρα η ένταση και δεν γίνεται 20 χιλιόμετρα παραπάνω? Εννοώ στα τουρκο-βουλγαρικά σύνορα. Η Βουλγαρία είναι απλό. Η βλέψη της Τουρκίας στην Ελλάδα. Είναι στην Βουλγαρία. Μην λέμε το αυτονόητο. Η βλέψη και η πίεση της Τουρκίας είναι στην Ελλάδα. Για λόγους ΑΟΣ, για λόγους νησιών, για λόγους πιέσεως. Και έρχεται και λέει σήμερα εμείς είμαστε Ευρώπη. Αφού είστε Ευρώπη, το είπα ήδη. Νομικό και διεθνές επιχείρημα. Πηγαίνετε εκεί κατευθείαν στην Γερμανία. Άρα και η Βουλγαρία δεν έχει σύνορα ευρωπαϊκά. Σας απάντησα. Γι' αυτό είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Μην ασχολούμαστε με οτιδήποτε ηλικιότητα πετάει ο Ερντογάν. Γιατί νομικά δεν υπάρχει θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Τουρκία. Τέλος. Πάμε στο επόμενο. Ας πάμε στις δικές μας παραλήψεις. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι την Τουρκία. Φοβάμαι μια σειρά παραλήψεις των ελληνικών κυβερνήσεων. Σήμερα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός μπορεί να καταστεί εχμάλωτος αυτών των γεγονότων και να βρεθεί υποχρεωμένος. Εν πάση περιπτώσει, έτσι να πει. Πάμε τώρα σε μια συμφωνία, όπως έλεγε και η προανήγγειλε και η κυρία Μπακογιάννη, για να εκτονώσουμε την κατάσταση, για να κάνουμε, για να ράνουμε. Γιατί όπως διαβάζω στο site του κυρίου Ψωμιάδη της FM Voice, μόνο ρητορικές εξάρσεις, λέει, και αυτονόητη φραστική καταδίκη του Ερντογκάν, συμπάθεια αλλά και μετάθεση ουσιαστικά της όποιας αντιμετώπισης του προσφυγικού συνέβη στη Σύνοδο Κορυφής στις 26 και 27 Μαρτίου. Στο προφανώς λέει επαρκούν τα λόγια, έτσι γράφετε, διαβάζω στο site το δικό σας, κύριε. Μην εξετρίζει αυτό, δεν έχουμε δικό. Άρα λοιπόν το μείζον ήθελα... Θα είναι. Ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει. Ναι. Ακριβώς. Ήθελα λοιπόν... Νομίζετε έτσι, τι βλέπετε μπροστά μας, τι είναι αυτό που έρχεται? Νίκο, νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη. Εγώ φοβάμαι τα ελληνικά αυτογκόλ. Ανέφερα ελληνικά αυτογκόλ που είναι γεγονότα, είναι facts πολλών δεκαετιών για το θέμα της εμβάθυνσης. Τώρα λοιπόν, και πάμε πολλά... τώρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχει γίνει ένας ικανός χειρισμός με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν από την ελληνική κυβέρνηση από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Και φαίνεται ότι ικανοποιούν τον ελληνικό λαό. Κατά 90% σου λέει να κλείσουμε τα σύνορα. Και εμείς το είπαμε από είναι εδώ. Σημαντικό. Έτσι... Από εκεί και πέρα. Και καλό είναι να το καταλάβουν και όλοι στην αντιπολίτευση. Γιατί από τη μία ο Τσίπρας βγήκε και είπε αυτά και βγαίνουν από την άλλη. Καλά, δεν μιλάτε με τον κόσμο, ρε παιδιά. Εσείς οι παλιοί Σιριζέοι, δηλαδή τι είσαστε εσείς, ρε, είσαστε παλαβοί τελείως. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλος ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος? Μία τα βάζετε με εκείνο. Ωραία, πόσο μακριά είσαστε, ρε, από την κοινωνία. Ρε, ξυπνάτε, ρε, γάμο τώρα, ρε. Δεν το καταλαβαίνω.
Και δεν είναι γιατί δίνεται οξυγόνο του Μητσοτάκη. Μακάρι να έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και αυτά. Αλλά όλοι ανησυχούμε για τα αυριανά. Πού θα πάει αυτό, πού θα καταλήξει, έτσι θα μείνει. Πού θα καταλήξει, κύριε Γκουριώτη, εσείς τι νομίζετε αυτή η κατάσταση? Εκτιμώ ότι είναι μονόδρομος. Ο μοναδικός δρόμος. Δηλαδή ένα βράδυ αν ξυλώσουν εκεί πέρα και μπουν χιλιάδες στέγη. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί θα πέσουν τουφεκές. Δεν είναι εύκολο. Τι θα γίνει, ρωτάω. Γιατί ο στόχος του Ερντογάν δεν είναι να πέσουν τουφεκές και δεν είναι να κάνει. Άρα πόλεμο τώρα. Να αποδυναμώσει το Μητσοτάκη και να τον βάλει στο τραπέζι. Όχι. Ούτε ασχολείται καθόλου με αυτό. Ότι θα τον βάλει στο τραπέζι δεν χρειάζεται να πιέσει το Μητσοτάκη να τον βάλει στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η ελληνική πλευρά. Αυτό που θέλει ο Ερντογάν στην παρούσα φάση είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά, από περισσότερα κεφάλαια, χρήματα, λεφτά, όπως θέλετε πείτε τα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί και πέρα. Και τότε θα τους πάρει και θα φύγουν, δηλαδή, άμα του δώσουν. Δηλαδή, θα του στείλει στα νησιά, κύριε Νικολόπουλο. Θα του στείλει στα νησιά. Εκείνη το πρόβλημα, στα νησιά είναι δύσκολο. Θα επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή, στο 300-400 να μπαίνουν την ημέρα. Και αυτό από εκεί τι θα γίνονται αυτοί? Αυτοί θα πηγαίνουν στα λεγόμενα προαναχωρησιακά κέντρα. Και νομίζει ότι στις ΣΕΡΕΣ, επειδή να ψήφισε, πούμε κάτι για τις επειδή ΣΕΡΕΣ, υπέγραψαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να πούμε κάτι, εντάξει, για τα προαναχωρησιακά. Άκου τώρα, καινούριο κόλπο. Φωνάζει τους μαύρους τους βουλευτές. Να πούμε για τις ΣΕΡΕΣ, Νικό, να πούμε για τις ΣΕΡΕΣ ότι υπήρξε αντίδραση της Βουλγαρίας. Οξύτατη αντίδραση. Προφανώς δεν πείθεται η Σόφια ότι θα είναι αντίδραση, τι θα κάνουμε εμείς στις ΣΕΡΕΣ. Ναι, βέβαια, γιατί είναι 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα και προφανώς δεν πείθεται ότι και είναι. Και έχει λόγο δηλαδή κλειστό, να μας πει ότι όχι. Βέβαια, γιατί από εκεί θα φύγουν και θα πάνε μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Όλοι έχουν λόγο. Μόνο η Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα δεν τόλμησε να αρθρώσει λόγο όταν έπρεπε. Δηλαδή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν κερατάς, εν ζημιωμένος. Δηλαδή και υπογράψανε ό,τι δεν υπογράφανε στη Σάμμο και στην αυτή. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία τα πάντα. Στο θέμα των νησιών, γιατί σωστά λέει ο Κώστας, λέει θα τους φέρουν πλέον στα νησιά. Εκεί υπάρχει λύση. Και μάλιστα έχω καλέσει τον πρώτο Γεωργού Συλλόγου του Αθηνών, τον Δημήτρη Βερβεσό, είχαμε συνάντηση. Θέλω να πλαισιώσουν όλοι οι δικηγόροι της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας τις επιτροπές ασύλου, γιατί σας θυμίζω, αν παρασχεθεί άσυλο σε αυτούς που είναι στην Σάμμο, στη Μυτιλίνη, οπουδήποτε είναι, έχουν το δικαίωμα, την ταυτότητα, το πασαπόρτο που λέγαμε παλιά, να πάνε στη Γερμανία, να ησυχάσουν. Και δεν τους δίνετε. Αυτό λέω. Πήγαινε και δώστε τους. Δώστε τους άμεσα άσυλο σε όλους, σε όλους άσυλο. Και να πάνε στη Γερμανία. Γιατί είναι απλό. Υπάρχει λύση. Μπράβο. Υπάρχει νομική λύση. Το έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές. Πολλά χρόνια στο τώρα. Μαξίμου το έχεις πει, Γιώργο. Δεν ακούει το Μαξίμου. Δεν ακούει. Αν συνέβαινε. Αν άκουγε, κύριε Νικολόπουλε, δεν θα είχατε αυτή την εκπομπή. Αν συνέβαινε αυτό, θα σταματούσε αύριο το πρωί το Βερολίνο τη ροή Ελλήνων προς τη Γερμανία. Όσων είχαν ελληνική ταυτότητα. Δεν έχει δυναμική δικαίωμα με βάση ούτε το Ισέγγι. Δεν λογαριάζουν το δικαίωμα. Το δικαίωμα το έχει ο ισχυρός. Ο ανίσχυρος υπακούει. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, το άλλο. Αν ισχύει αυτό, θα σταματούσαν οι ροές προς τα νησιά. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό. Σας θυμίζω γιατί τα ξεχνάμε εδώ πέρα και νομίζω ότι εδώ κάνουμε πράγματα που δεν τα ακούμε σε άλλες εκπομπές. Τον Σολομό Σολομού το θυμάστε. Ξέρετε για τον ποιο λόγο σκοτώθηκε. Τα θυμάστε για τον ποιο λόγο σκοτώθηκε. Είχε ανέβει πάνω στο φράχτη. Έτσι. Στο φράχτη. Έτσι, να κατεβάσει τη σημαία. Εδώ πέρα μας τραβάνε. Έτσι. Τραβάνε το φράχτη μας αντίπαλο τεθωρακισμένο και δεν κουνιέται φίλο. Φίλο. Αυτό δεν αποτελεί επιθετική ενέργεια, ορισμός επιθετικής ενέργειας. Και εμείς καθόμαστε σαν κότες και κοιτάμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν υπάρχει δύναμη αποτροπής για το ξύλωμα του φράχτη, του ελληνικού φράχτη. Δεν το δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, γενναίος ήρωας Έλληνας, που ανέβηκε επάνω. Και τι απειλή μπορούσε να ήταν ένας άνθρωπος. Ένας Κύπριος Έλληνας, ο οποίος τι απειλή μπορούσε να είναι για τετρακτικά συμφέροντα στο ψευδοκράτος. Παρ' όλα αυτά τον σκοτώσανε. Εμείς δεν βλέπω ούτε πειρά. Έστω εκφοβιστικά να στέλνουμε προς το τεθωρακισμένο αυτό το οποίο έριξε το φράχτη. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτή η αντιμετώπιση. Προφανέστατα ισχύει. Αποπειράθηκε. Δεν έχει σημασία. Ούτε ο άλλος τον έριξε. Και τον σκότωσαν. Ο άλλος ανέβηκε. Δεν έριξε τίποτα. Και τον σκότωσαν. Είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ πάντως τα βάζω. Οι εικόνες όμως είναι κοινές. Οι εικόνες, να σου επιτρέψω να σου πω, οι εικόνες είναι κοινές.
και βλέπουμε ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για το γερμανικό ψευδοκράτος, για το τουρκικό ψευδοκράτος. Αυτό, αυτό που λέτε αθώνει την τουρκική κατοχή της Κύπρου. Αντιθέτως. Πώς. Αντιθέτως. Ο Σολομού μπήκε σε ελληνικό έδαφος. Σε κυπριακό, συγγνώμη, σε κυπριακό έδαφος. Σε φράχτη, λέω. Του ψευδοκράτους. Επιτρέψτε μου λιγάκι. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Με θίγεται τώρα για όσο να τον πατριωτισμό του. Λέω, είναι σε ψευδοκράτους φράχτη. Τελεία. Από την άλλη, είναι σε. Γιατί που είχε εσύ ποτέ για μένα σταματάνε τα σειρά στον Εύρο. Δεν κατάλαβα. Αυτή είναι δικιά σας άποψη. Για μένα η Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατοχή, υποκατοχή. Με την ίδια λογική τη δικιά σας. Με τη λογική τη δικιά σας, για μένα η Κωνσταντινούπολη υποκατοχή. Έτσι είναι. Λέω. Με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική. Έρχομαι στην λογική αυτή και κλείνω εδώ πέρα. Άρα, έλεγα ότι εξής πρέπει η κυβέρνηση. Πάντως είναι το μόνο κράτος που ελευθερώθηκε και η πρωτεύουσά του έμεινε στον κατακτητή. Δεν υπάρχει προηγούμενο κανένα. Πάω στο Χόρτον και κλείνω εκεί. Παρένθεση. Δόθηκε η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική κυβέρνηση και ο Βενιζέλος δεν το δέχθηκε για να μην ανέβει, λέει, καβαλάρης ο βασιλέας τότε Κωνσταντίνος. Αυτά λέει ο Χόρτον. Γιατί σας ξαναλέω, η Ελλάδα δυστυχώς από αυτόν τον γκολ κάθε φορά χάνει. Τίποτα άλλο. Κύριε Ντάσκα, αγαπητέ μου αδερφέ Γιάννη, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ήθελα λοιπόν να μας πεις. Καλά, θα βάλεις ένα κερασάκι, θα μας πεις κάτι για σκάνδαλο, δεν μπορεί τώρα να μην μας πεις κάτι, αλλά τι νομίζεις τώρα, είναι μεγαλύτερη απειλή αυτή από του κορονοϊού, έτσι ως επίλογο τώρα σε ρωτώ, να μας πεις, με τους Τούρκους τελειώσαμε, εντάξει, πήγαμε, τους μαλώσανε, δεν τους μαλώσανε, τι βλέπεις, θα έχουμε και άλλη ένταση, τι θα συμβεί, πώς θα πάει. Σε ρωτάνε και εσένα, φαντάζομαι, μέσα στο μετρό ο κόσμος, τι θα γίνει, πόσο θα κρατάμε, πόσες δυνάμεις εκεί, ένα μήνα, δύο, τρεις, τέσσερες, κι άμα γίνει αυτό, κι άμα ξυλώσουν το φράχτη, όχι δεν το ξυλώσουν, κι άμα το ξυλώσουν, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό που έχω να εισφέρω είναι την αταραξία μου και με τον κορονοϊό και με την, όσο γίνονται με την Τουρκία. Δεν θεωρώ απειλή αυτής της κατηγορίας όπως τον εμφανίζουν την υπόθεση του κορονοϊού κλπ. Θα υπάρχουν ό,τι υπάρχουν και με άλλες ασθένειες μέχρι να το αντιμετωπίσουν και όσο νούπο εμβόλιο ή αυτή. Έτσι ένα πρωί θα ξυπνήσουμε και θα το ξεχάσουμε. Όχι, δεν θα μας το λένε τα κανάλια, οπότε. Θα ξυπνήσουμε. Μιλούσαμε με τον Britain, έκανα ρεπορτάζ στο site του δικό μου Νίκο. Ναι. Με τον Britain του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημόπουλο. Και μου είπε ότι. Βγαίνει συχνά ο. Και μου είπε ότι. Είναι καλός δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως και ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διεθνώς ομολόγος. Ξέρεις ότι λέει ότι μπορεί να γίνει και υπουργός του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω. Λέω και γιατί είχε γίνει υπουργός. Είπε όμως με επίσημες δηλώσεις τις οποίες δημοσίευσα ότι μπορεί μέσα στο Μάρτιο να υπάρχει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Είπε μπορεί, ο βεβαίως, ότι εργάζονται οι επιστήμονες παντού στον κόσμο και ελπίζουν ότι μέσα στο Μάρτιο θα υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στο Μάρτιο, θα υπάρχει τον Απρίλιο, θα υπάρχει το Μάιο. Υπάρχει περίπτωση να μην τα έχουν βρει στην τιμή πώλησης, λέει ο Λάζαρος, ή όχι. Μπορεί να γίνεται μια παρασκηνιακή μάχη για το πώς και τι. Η Νοβάρντις θα είναι παρούσα. Ελπίζω και εννοείται. Και ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι. Η εταιρεία που θα βγάλει πρώτο το εμβόλιο θα θησαυρίσει. Το δεύτερο, αυτό είναι ως προς τον κορονοϊό. Ως προς την Τουρκία, όσο η Ελλάδα είναι συντεταγμένη με συμμαχία με με την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ατάραχοι, δεν έχει να κάνει το παραμικρό καμία κίνηση, καμία τύχη. Ο Ερντογάν θα κάνει αυτούς τους λονταρισμούς και τις προβοκάτσιες με ένα τάγκ, μήπως θα απαντήσουμε. Καλώς δεν το απαντήσαμε κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει σε αυτά να έρθει η Βάντερ Λάιεν και να απαντήσει με ένα γερμανικό όπλο και ένα γερμανικό τάγκ και να του πει εδώ είναι Ευρώπη ή δεν είναι. Να, πριν το πούμε εμείς και μετά μας παρεξηγήσουν. Αυτό ως προς το και να κλείσω εγώ και τη σημερινή εκπομπή, ως προς εμένα δεν ξέρω αν θέλει να πείτε κάτι άλλο. Και για την οικονομία ατάραχη, γιατί σε βλέπω πολύ ατάραχο. Ατάραχα για όλα. Η παγκόσμια οικονομία είναι ένα μέγεθος που προσδιορίζεται από το εξής. Ένας άνθρωπος έχει μία περιουσία που δεν την έχει η ατομική, που δεν την έχει όλη η Αφρική και όλη η Ασία εξαιρουμένης της Ιαπωνίας. Ένας μόνο, στον παγκόσμιο χάρτη. 7-8 έχουν, λέει, όσο έχουν τα 6 δισεκατομμύρια του πλανήτη περιουσία, 7-8 άνθρωποι. Αν λοιπόν σοβαρευτούμε κάποια στιγμή παγκοσμίως,
Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα της οικονομίας λογιστικά. Αυτό για μετά θα να το φανταστεί. Θα αναδιαταχθεί. Έτσι, ελπίζω. Γιατί πριν. Και κορονοϊός τώρα να προσέβαλε τον Τραμπ που είναι δισεκατομμυρίουχος, δεν νομίζω ότι την περιουσία δεν θα έρθουν οι φιλενάδες και θα τη δώσει υπέρ των πτωχών. Ελπίζω να γίνει πριν. Όμως από σήμερα η Ελλάδα έχει, εγώ θεωρώ, τη μεγαλύτερη γάγκρενα στη χώρα. Τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη ή στη συγκάλυψη σκανδάλων μέσω δικαιοσύνης. Από σήμερα έχουμε πρόεδρο η οποία είναι, προέρχεται από τη δικαιοσύνη. Και μάζεψε και όλους τους δικαστικούς. Και να τις βάλουμε δύο θεματάκια με τους δικαστικούς. Στο Συμβούλιο Επικρατείας, από το οποίο έφυγε για να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, ακόμα σήμερα 15 χρόνια ψάχνουν να βρουν μία πλαστή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμούς και όλα και υπογραφές φερωμένων συμβούλων της Επικρατείας. Αυτή αφορά ή παραπέμπεται να δικαστεί για αυτή ένας της μασονικής στοάς. Εγώ δεν λέω για τους μασόνους τούτου του ΑΒ. Κατά σύμπτωση εκείνος είναι στη μασονική στοά και παραπέμπεται να δικαστεί σε βαθμό κακουργήματος. Πόσα χρόνια παραπέμπεται? 15, του 2004 είναι η απόφαση. Ζει όμως. Η πλαστή. Βεβαίως και ζει. Μπορεί και να περιμένει να πεθάνει. Όλο η δίκη πάει πίσω. Αυτό είναι, αφορά το σπίτι της σημερινής Προέδρου. Για να δούμε λοιπόν πόσο θα προχωρήσει ο δίθεν ή ο πραγματικός πολιτισμός στην Ελλάδα, ο νομικός πολιτισμός, όπου ένας άνθρωπος πάει στο πι και φύ και δικάζεται και μπαίνει και φυλακή για 1.500 ευρώ και είναι ανώνυμος τούτο εκείνο και ένας λίαν επώνυμος περιμένει 20 χρόνια μέχρι να παραγραφεί όπως τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να δούμε την δεν ξέρω εσείς τι περιμένετε. Εγώ μόνο θυμάμαι, όσο τώρα άκουγα τον Γιάννη τον Τάσκα, ότι όταν για πρώτη φορά πήραν δικαστικούς και κάναν υπουργούς, δικαιοσύνης υπουργούς, και όλοι είπαν, να μωρο παιδί μου, θα ξέρει και θα αντιμετωπίσει τη γάγκρενα κτλ. Εκείνοι ξέρανε καλά το αυτό και κάνανε αυτά. Και ξανά έγινε το κόλπο. Αλλά υπετυχημένο είναι, γιατί ξέρει τους διαδρόμους. Και να το ίδιο. Μετά τους πήραν, τους βάλαν σαν ανεξάρτητες αρχές. Και να πάλι το ίδιο. Πολυεθνικές 30 χρόνια. Με τα λόγου γνώσεως το λέω ως δικηγόρος τότε με πολύ μεγάλη επιχείρηση στα μίντια. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, Νίκο, και εσύ που ήσουν στην ερευνητική της Νέας Δημοκρατίας. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, τα θρασίτατα. Αυτά που συγκαλυπτόταν με ένα έτσι έγιναν μεταξύ 85 και 90, ναι ή όχι? Βέβαια. Μεταξύ 85 και 90. Ποιος ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας μεταξύ 85 και 90? Δικαστικό. Ο Χρυστάλλας δεν ήτανε? Λέω, ναι, ο Χρυστάλλας δεν ήτανε πρόεδρος. Να πούμε κάτι άλλο, ότι επειδή είσαι καλός στον κλάδο σου, δεν σημαίνει ότι θα είσαι καλός και στην διοίκηση του κλάδου σου. Παραδείγματος χάρη, κατά τεκμήριο χειρότερα πολιτικά στελέχη που πέρασαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι οι πρώην στρατιωτικοί. Γιατί? Γιατί άλλο η πολιτική και άλλο η διοίκηση, η πολιτική διοίκηση και άλλο η στρατιωτική διοίκηση. Κατά αυτόν τον τρόπο άλλο η διοίκηση. Μακάρι λοιπόν η κυρία Σακελαροπούλου να μας διαψεύσει. Μην ξεχνάτε μόνο, κυρία Πρόεδρε, στην εκκλησία πάμε με... Πήγαινε στη λαϊκή έτσι, της Πάτρας. Δεν πάμε με Νίκο, παντελόνι, έτσι το λέω. Νίκο. Δεν υπάρχει τώρα η ταμπέλα, έτσι με τα γεράκι. Ας σας δούμε και με τα γεράκι, γιατί μια χαρά είναι και το τα γεράκι. Έχει. Ας σας δούμε. Και αν δεν έχετε να ραφτείτε τώρα για την περίσταση, πρέπει να ραφτείτε. Αλλά όσο διαβάζω το φίλο μου τον Γιάννη τον Κουρτάκη, να λέει ότι ένα δικαστικό που τον έκανε υφυπουργό ο Μητσοτάκης και του ανέδεσε αυτό το κομμάτι, ούτε θέλει να τον βλέπει και να τον ανακούει, λέει ο Μητσοτάκης, και να τον διώξει, λέει, θέλει και θα τον αναδομήσει. Τα γράφει κάθε Σάββατο ο Γιάννης. Και να που πέφτει μέσα. Έγραφε για τον Μητρόπουλο που είχαμε πει και εμείς εδώ, θυμάσαι, Γιάννη? Ναι. Και μάλιστα λέει ότι, ω, λέει, κύριε Μητρόπουλε, και δεν σηκώνεσαι να φύγεις ενώ σε άλλαξε ο Μητσοτάκης? Και τι δουλειές έκανες, κύριε Μητρόπουλε? Τι θέλει να πει, κύριε Μητρόπουλε, ο Γιάννης? Τι θέλει να πει, κύριε Μητρόπουλε? Δεν θα ξεχάσω τις αγιογραφίες σας, κύριε Μητρόπουλε. Ήσασταν και αγιογράφος και είχατε ασχοληθεί και με την αφεντομουτσουνάρα μου. Γεια σας, ένα κύριε λεπτό, Μητρόπουλε. Ένα λεπτό. Επειδή, να είστε καλά, επειδή, λοιπόν. Επειδή, και κυρία Σακελαροπούλου, ό,τι σας είπε ο Γιάννης ο Ντάσκας. Έτσι εδώ θα είμαστε εμείς, θα λέμε το Μαξίμου ακούει, το Προεδρικό Μέγαρο ακούει, ελπίζουμε να ακούει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ελπίζουμε να μην αποσυρθεί. Ελπίζουμε να έχει ανοιχτά τα τηλέφωνα όπως τα είχε
όλα αυτά τα χρόνια για να το ρωτάμε δηλαδή πριν λέμε κάτι. Κάτι θα έχει να μας πει, κάτι θα ξέρει ο Προκόπης. Αν είναι λαλίστατος όπως ήταν σαν πρόεδρος, η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ καλές πληροφορίες, ειδήσεις, αντικειμενικές. Νίκο, επειδή είπες για αγιογραφίες, να πούμε στον κόσμο, αγιογραφίες σημαίνει, που έκανε ο Μητρόπουλος, ο δημοσιογράφος, γιος δημοσιογράφου που πήγε στην ΕΡΤ, ήταν ύμνη ή επικριτικά, ας το πω, τους περνάει γενές 14, πολιτικών, μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα αγίους κλπ. Ως προς δε τον Προκόπη Παυλόπουλο να εισφέρω στο ρεπορτάζ, τελευταία φορά που τον είδα εγώ ήταν 10 Μαρτίου 2020 το απόγευμα, 10 Μαρτίου 2020, δηλαδή 3-4 μέρες πριν αποχωρήσει, και κάθε άλλο παρά θα λείψει από την κεντρική πολιτική κοινωνική ζωή της χώρας. Κάθε άλλο παρά θα λείψει. Εγώ δεν καταλάβω τι θέλει να πει ο Γιάννης. Ότι θα είναι παρόν. Εάν μέχρι τώρα ήξερα ότι οι στρατάρχες γινόσανε πρωθυπουργοί και αρχηγοί κομμάτων. Πρόεδρο Δημοκρατίας δεν είδα. Βασιλιά να γίνει πάλι αρχηγός κόμματος δεν είδα. Αν το κάνει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, αλλού μπορεί και πράγματι να γίνει. Δεν νομίζω όμως. Όχι, όχι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Από άλλα μετά.